Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 16 Απριλίου. Και στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται φυσικά η επόμενη μέρα και ο απόϊχος των πυραυλικών επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλίας στη Συρία, ως αντίπεινα της χημικής επίθεσης που φέρεται να έκανε το καθεστώς Άσα τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκονται και οι διεργασίες, οι διαβουλεύσεις στο μέτωπο του Σκοπιανού, κυρίως μετά και τις δηλώσεις του Σκοπιανού Πρωθυπουργού, του Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος χθες δήλωσε ουσιαστικά ότι αποτελεί κόκκινη γραμμή για τα Σκόπια το έργα όμνες, όπως επίσης και οι συνταγματικές αλλαγές ό,τι αφορά το ονοματολογικό των Σκοπίων. Θα το δούμε αυτά όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των εκλεκτών συναδέλφων, του Γιάννη Αντίπα, τον οποίο καλωσορίζω στο στούντιο. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και τον Γιώργο Μιχαηλή, διευθυντή του ελεύθεροστύπος.gr. Γεια σου και σε σένα. Γεια σου, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε όμως πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε τα πρωτοθέσεις σέλιδα του ελληνικού τύπου για να πάρουμε έτσι το στίγμα της επικαιρότητας όπως αποτυπώθηκε το πρωί. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία, βέρτιγκο στη Νέα Δημοκρατία, λένε στον Κυριάκο με πρόσχημα την ανανέωση που χρειάζεται το κόμμα να κόψει από τα ψηφοδέλτια του πρώην πρωθυπουργού. Η συνομιλία φωτιά για την αποστρατεία με Μημαράκη στο τετατέτ, συγγνώμη, με το Μητσοτάκι. Εφημερίδα Έθνος, νόμος Κατσέλη και από τις τράπεζες, γενναία κουρέματα και χαμηλές δόσεις για 170.000 δανειολήπτες. Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τις νέες αποδοχές 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό και το κούρεμα της προσωπικής διαφοράς. Εφημερίδα Εστία, ΣΥΡΙΖΑ 5 αστέρων στις σουίτες του Ρόδος Παλάς. Μεγάλη ζωή για 19 υπουργούς, 10 γενικούς γραμματείς και 150 κομματικά στελέχη. Η εφημερίδα των συντακτών, ελπίδες για αναθέρμανση των ειρηνευτικών συνομιλιών, διπλωματία με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η πολιτική των κανονιοφόρων δεν αποδίδει. Αντιδράσεις και διαδηλώσεις στην Ελλάδα. Κόντρα νιούς, σκοτώνουν το λαό της Συρίας, μοιράζουν τη Μέση Ανατολή, βάζουν φωτιά στη γειτονιά μας. Ο Μακρόν δοκίμασε τα μαχητικά Ραφάλ, ρίχνοντας βόμβες στην καρδιά της Δαμασκού. Η ναυτεμπορική, το δίχτυ ασφαλείας των πιστωτών, η δημιουργία αποθεματικού και η προληπτική γραμμή, το σύριαλ με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η στάση αναμονής για το αφορολόγητο. Και τέλος, η εφημερίδα Τα Νέα, απλή αναλογική από το παράθυρο, πηξίδα ο εκλογικός νόμος για τους Δήμους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα καθ' εμάς και συγκεκριμένα να ξεκινήσω από τον Γιάννη τον Αντίπα για να δούμε λίγο το θέμα που αφορά στο Σκοπιανό μετά και τις δηλώσεις του Ζόραν Ζάεφ. Πάμε πρώτα όμως να πάρουμε μία γεύση από όσα δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες και να επανέλθουμε στη συνέχεια για να σχολιάσουμε τι περιθώρια υπάρχουν επίλυσης στο μέτωπο του Σκοπιανού μετά και τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο Ζόραν Ζάεφ έκανε λόγο για πρόοδο στη διαπραγματεύση με την Ελλάδα για το ονοματολογικό, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξει όνομα έργα όμνες, δεσμευτικό δηλαδή για όλους εντός και εκτός Σκοπίων. Ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι δεν χρειάζεται αλλαγή του συντάγματος της χώρας του, καθώς το όνομα θα χρησιμοποιείται μόνο διεθνώς και όχι στο εσωτερικό. Έχουν λυθεί τα περισσότερα ζητήματα και γι' αυτό λέω ότι υπάρχει πρόοδος, είπε ο Ζόραν Ζάεφ, που συμπλήρωσε ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλες αναφορές στη συμφωνία, οι οποίες θα ξεκαθαρίζουν ότι η ΦΥΡΟΜ δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες προς την Ελλάδα ή την πρόθεση να ανακατευτεί στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Επιβεβαίωσε τέλος ότι το οποιοδήποτε όνομα θα τεθεί σε δημοψήφισμα προς το λαό των Σκοπίων, ενώ η όποια λύση θα πρέπει να γίνει δεκτή από θεσμούς αλλά και από τους δύο λαούς. Οι δηλώσεις Ζάεφ έφεραν την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας με τον Γιώργο Κουμουτσάκο να δηλώνει. Όλοι οι Έλληνες αναρωτιούνται τι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου Κοτζιά. Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ και αναρωτιέμαι, Γιάννη, τι περιθώρια προόδου έχουμε από εδώ και στο εξής, δεδομένου ότι φαίνεται μια διάλλακτη στάση από πλευράς των Σκοπίων, διαστόματος του Ζόραν Ζάεφ, ό,τι αφορά, όπως ακούσαμε, το έργα όμνες, την ευρεία χρήση δηλαδή του ονοματολογικού των Σκοπίων, αλλά και τις συνταγματικές αλλαγές. Η απάντηση μπορεί να είναι μονολεκτική, Ήρω. Κανένα περιθώριο, κανένα απολύτως, και πραγματικά αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που συζητά τόσο καιρό ο κύριος Κοτζιάς με τον Ζόραν Ζάεφ και ποια είναι αυτά τα θέματα τα οποία έχουν συμφωνήσει, δεδομένου ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Από τη στιγμή που δεν θα είναι ενιαία η χρήση του ονόματος και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό και για εσωτερική χρήση και για διεθνή, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να συνεχιστεί η κουβέντα ανάμεσα στην Ελλάδα και την γειτονική χώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κύριος Κοτζιάς οφείλει
να μιλήσει, να τοποθετηθεί, να απαντήσει ο ίδιος στο τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Ζάεφ, δεδομένου ότι βλέπουμε τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό Ιρό να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, να είναι σαφής εκεί που θέλει και αλλού να μας θυμίζει λίγο Βαρουφάκη την δημιουργική ασάφεια. Δεν θέλουμε να ανακατευτούμε στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, αλλά δεν λέει κάτι για την πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας. Αυτό μας έλειπε. Γενικότερα δεν είχαμε μια επίσημη απάντηση από πλευράς της Αθήνας στα όσα είπε. Δεν είχαμε κάποια επίσημη απάντηση. Αυτό ακριβώς. Αυτή η σιωπή είναι πολύ περίεργη. Αυτό είναι άξιο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, παρά μόνο τον κύριο Σκουρλέτη είχαμε πριν από λίγο, ο οποίος στο τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι υπάρχει περιθώριο επίλυσης. Κύριο Σκουρλέτη, τι υπουργό είναι? Εντάξει, απλά μιλάμε κάποιο έτσι κυβερνητικό στέλεχος που τοποθετήθηκε επί του θέματος. Εδώ η ΕΡΟΠ πρέπει να μιλήσει, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Γκοτζιάς. Είναι αδιανόητο να αφήνει τόση ώρα στη σκηνή τον κύριο Ζάεφ μόνο του. Γιώργο, έχεις την ίδια εικόνα? Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι από τα Σκόπια προσπαθούν να βάλουν μέρα με τη μέρα όλο ένα και περισσότερα εμπόδια για να μην λυθεί το ζήτημα. Διότι μπορεί ο κύριος Γκοτζιάς να έκανε λόγο για απαραίτητους και γενναίους συμβιβασμούς, τους οποίους πρέπει να κάνουν οι δύο πλευρές, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να έχει κάνει η αντίθετη πλευρά, τα Σκόπια, να έχουν κάνει κάποιον γενναίο συμβιβασμό. Αντιθέτως, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να μας θέτουν εμάς εμπόδια, τον ακρογωνιαίο λίθο για τη λύση του ζητήματος από το 2008 και ύστερα, βασικά και από πιο πριν, το Erga Omnes, τη λύση δηλαδή έναντι όλων. Φαίνεται ότι αμφισβητούν ουσιαστικά τον ακρογωνιαίο λίθο της δικής μας πρότασης που έχει γίνει, μην ξεχνάμε, δεκτή και από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι είχαν στηρίξει την τότε άποψη της κυβέρνησης Καραμαλή. Προς το παρόν, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι έχουν συμφωνήσει σε κάποια ζητήματα, αλλά βάζουν όλα τα εμπόδια προκειμένου στο τέλος να μην καταλήξουμε σε λύση. Πάντως, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς. Εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει ότι δεν έχει προχωρήσει κάποιο συμβιβασμό η πλευρά των Σκοπίων. Ακόμα και η σύνθετη ονομασία ήταν ένα συμβιβασμό τη ελληνική πλευρά, αν μου επιτρέπετε, και η σύνθετη χρήση του όρου Μακεδονία με τον όρο Μακεδονία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουμε δει μια πράγματι καλή πρόθεση την πλευρά των Σκοπίων, ακόμα και σε επίπεδο ρητορική. Οπότε, ποια είναι τα περιθώρια πραγματικά να βρεθεί μια λύση? Εγώ θα επαναλάβω ερώτο κανένα. Δεδομένου και θα επαναλάβω και την απορία μου, τι συζητά τόσο καιρό ο κύριος Γκοτζιάς με τον Ζάεφ. Πραγματικά, ομολογώ. Θα έπρεπε να έχουμε μια πιο έντονη απάντηση ενδεχομένως στις νέες αιτιάσεις. Καταρχάς, θα έπρεπε να έχουμε μια απάντηση. Να μην έχουμε σιωπή. Πρέπει να υπάρξει η ελληνική θέση. Γιατί δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, να αφήνουμε τόσες ώρες στη σκηνή μόνο τον Σκοπιανό εκπρόσωπο. Θα έπρεπε ενδεχομένως όμως να κλιμακώσουμε και εμείς τη στάση μας και να πούμε με τη σειρά μας ότι από τη στιγμή που είναι αδιάλακτη πλευρά των Σκοπίων, τότε και εμείς δεν έχουμε άλλα περιθώρια συζήτηση με την πλευρά των Σκοπίων. Δεν είναι κλιμάκωση. Υποτίθεται ότι πήγαμε με καλή θέληση σε μία διαπραγμάτευση. Αν η άλλη πλευρά, η ΡΟ, δεν έχει καλή θέληση, δεν κλιμακώνουμε, απλά δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Πάντως δεν ξέρω, Γιάννη, αν συμφωνείς, δεν θα έπρεπε να έχουμε καν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Απολύτως. Διότι μην ξεχνάμε. Αν ήταν αυτή η θέση των Σκοπίων, συμφωνώ απολύτως, θα έπρεπε να έχουμε αποχωρήσει από καιρό. Φαίνεται ότι επειδή όλα είχαν κρατηθεί στο σκοτάδι, δεν είναι πολύ πιθανό και η ελληνική πλευρά να γνώριζε τις θέσεις των Σκοπιανών. Πάντως μην ξεχνάμε ότι υπήρχε ένα διάστημα που είχε καλλιεργηθεί μια μεγάλη αισιοδοξία από την κυβέρνηση. Είχαμε και τραγούδια στην επίσκεψη του κυρίου. Σωστά. Ότι θα το λύσουμε το ζήτημα και είμαστε πάρα πολύ κοντά και θυμόμαστε και κυβερνητικά στελέχη να ορίονται στα τηλεοπτικά πάνελ λέγοντας ότι δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία πέραν του κυρίου Ζάεφ. Ο κύριος Ζάεφ, τελικά το μόνο το οποίο βλέπουμε να δέχεται είναι η σύνθετη ονομασία και τίποτα άλλο από όλα όσα. Και μόνο για τους διεθνείς οργανισμούς ουσιαστικά. Και μόνο, δηλαδή, δεν φαίνεται να απέχει πάρα πολύ από τις θέσεις του Γκρουεύσκη. Το μοναδικό το οποίο βλέπω να έχει κάνει ως βήμα πρόοδου σε σχέση με τον εθνικιστή τον Γκρουεύσκη είναι ότι φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία. Γι' αυτό και κάναν και τις κινήσεις για την αλλαγή και πάλι εκεί πέρα έχει μια δημιουργική ασάφεια σε ό,τι αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Μπερδεύει λίγο τις Μακεδονίες, βάζει μέσα. Της ιστορικής Μακεδονίας. Ναι. Τα μπερδεύει λίγο, Γιώργο. Εγώ αναρωτιέμαι μήπως αυτό όμως είναι μια στρατηγική εξ αρχής της ελληνικής πλευράς, να δείξει ουσιαστικά ότι εκείνη έχει την καλή πρόθεση, αλλά δεν έχει την καλή πρόθεση πλευρά των Σκοπίων. Μήπως δηλαδή το γνώριζε εξ αρχής ο κ. Γκοτζιάς ότι αυτές είναι κόκκινες γραμμές για τον κύριο Ζάεφ και από εκεί και πέρα βγαίνει στα μάτια της διεθνούς κοινότητας ότι η Ελλάδα προσπαθεί, αλλά τα Σκόπια όχι τόσο. Και, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι μόνο εμείς κάνουμε την προσπάθεια και τα Σκόπια κάπως πυροδοτούν την κατάσταση και τη θέτουν ένα αμφιβόλο. Δεν είναι σίγουρο αν θα τελεσεδικήσει αυτή η άποψη στη διεθνή κοινή γνώμη, γιατί αντιθέτως φαίνεται ένα μικρό και αδύναμο κράτος να αλλάζει το όνομά του για να ικανοποιήσει τον μεγάλο και ισχυρό γείτονά του, γιατί κάπως έτσι είμαστε στις σχέσεις Ελλάδος-Σκοπίων. Έχω την αίσθηση ότι και επικοινωνιακά
Και οι Σκοπιανοί μια χαρά το χειρίζονται για τον εαυτό τους. Και να προσθέσω σε αυτό που έλεγε ο Γιώργος, ότι ο κύριος Ζάεφ με τη δημιουργική ασάφεια που χρησιμοποιεί, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο όχι απλώς να μην αλλάξει η διεθνής ονομασία των Σκοπίων στην πραγματικότητα, να είναι απλώς ένα όνομα μίας μόνο χρήσης εισόδου στους διεθνείς οργανισμούς και στη συνέχεια στις διμερείς σχέσεις να ισχύει το συνταγματικό όνομα, η εσωτερική ονομασία, δηλαδή όπως την έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα. Μιλούμε λοιπόν για ένα απόλυτο αδιέξοδο και άρα περιμένω κι εγώ την υπεύθυνη τοποθέτηση του κυρίου Κοτζιά. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του μαραθωνίου, ο οποίος γίνεται για την επίλυση του ζητήματος ή τέλος πάντων να βρεθεί κάποιο φως στο τούνελ, υπάρχει και ο διπλωματικός μαραθώνιος, όπου οι δύο πλευρές, βλέποντας τη λύση ή τη μη λύση, προσπαθούν κατέρωθεν να φτιάξουν ένα τέτοιο προφίλ, έτσι ώστε να μην χρεωθούν οι ίδιοι την αποτυχία. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ζάεφ, αμέσως μετά την αισιοδοξία που είχε καλλιεργήσει η ελληνική πλευρά, είχε κάνει κάποιες πολύ καλές διπλωματικές κινήσεις και είχε φέρει το πρόσημο να είναι θετικό όσον αφορά το πρόσωπό του συγκεκριμένα και των Σκοπίων, με τις επισκέψεις που είχε κάνει στη Γερμανία με την κυρία Μέρκελ, η οποία τον αποκάλεσε Μακεδόνα Πρωθυπουργό, την ίδια ώρα που η Ελλάδα φαινόταν να είναι αδιάλακτη. Θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον είναι προσωπική εκτίμηση ή πρόβλεψη, ότι μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Σκοπιανού Πρωθυπουργού φαίνεται ότι ίσως το κλίμα να πάει να αλλάξει, εφόσον η Ελλάδα δείχνει ότι εδώ και 20 χρόνια σχεδόν έχει σταθερές απόψεις. Τουλάχιστον ας το ελπίσουμε. Μάλλον η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να ευνοεί την πολιτική κατάσταση, δεδομένου ότι υπήρχε μία ενιαία γραμμή στο μέτωπο Σκοπιανού στην κυβέρνηση. Τώρα φαίνεται ότι ενδεχομένως μάλλον θα έχουν μία πιο ενιαία στάση έναντι της αδιάλαξης των Σκοπίων Καμένος και Τσίπρας. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική οπτική. Ο κύριος Καμένος ούτως ή άλλως, η γνώμη μου είναι ότι μέσα του θα ήθελε να υπάρξει μία λύση. Γιατί θα ήταν ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσει πολιτικά, να διαφοροποιηθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, να του δώσει το Σκοπιανό μια ευκαιρία να διαφοροποιηθεί για να έχει τουλάχιστον κάποιες ελπίδες να επανεκλεγεί το κόμμα του στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι σε αυτή τη λύση όχι ο Καμένος δεν μπορεί να συμφωνήσει, δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός και αν έχουμε χάσει κάποια επεισόδια και δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε και το έτερο θέμα το οποίο απασχολεί τη διεθνή κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα. Και αναφέρομαι φυσικά στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους στη Συρία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και τις νεότερες εξελίξεις και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε. Μετά την επίθεση των τριών δυτικών δυνάμεων στη Συρία και την θυελλώδη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση όχι μόνο στον Άσαντ, αλλά και στους υποστηρικτές του. Η Αμερικανίδα πρέσβη στον ΟΗΕ, Νίκη Χέιλι, προανήγγειλε σε συνέντευξή της στο CBS νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας που θα ανακοινωθούν την Δευτέρα από τον Υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν. Ενώ μιλώντας στο Fox News, πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Συρία μέχρι την επίτευξη των στόχων τους. Ο ανταποκριτής του NBC στην Βηρητό μεταδίδει για το Euronews. Η σκόνη έχει πλέον καθίσει και η ένταση δείχνει να εκτονώνεται μετά από αυτές τις επιθέσεις, αλλά έχει κάτι αλλάξει πραγματικά? Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Παρίσι, επίσης στη Μόσχα και την Δαμασκό, μόλις 80 χιλιόμετρα από εδώ. Οι στρατιωτικοί διοικητές μελετούν τώρα τις δορυφορικές φωτογραφίες των ζημιών που προκλήθηκαν από τους 105 πυράβλους που στόχευσαν σε τρεις εγκαταστάσεις. Το ερώτημα όμως παραμένει. Πέτυχαν αυτό που ήθελαν να πετύχουν? Θα αποτρέψει αυτή η επίθεση την Συρία από νέα χρήση χημικών όπλων? Bill Neely, NBC News for Euronews in Beirut. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την πυραυλική επίθεση. Μία επίθεση, Γιάννη, που πολλοί χαρακτήρισαν χειρουργικού τύπου, στοχευμένη, που σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε μέρος μιας γενικότερης ένοπλης σύραξης. Και αναρωτιέμαι αν έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος του ξεσπάσματος σε μιας γενικότερης ένοπλης σύραξης στη Συρία ή αν οι κίνδυνοι παραμένουν. Όχι, οι κίνδυνοι παραμένουν, είναι προφανές, γιατί εκεί υπάρχει τεράστια συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων. Υπάρχουν Ρώσοι, Ιρανοί, Αμερικανοί, οι υπόλοιπες στρατιώτες και από άλλες δυτικές χώρες, εθελοντές από τον μισό πλανήτη, οι οποίοι μάχονται ανάμεσα στις, έχουν ταχθεί στις διάφορες αντιμαχόμενες παρατάξεις. Ο κίνδυνος στη Συρία υπάρχει. Είναι προφανές απλώς ότι καμία πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει. Η Ρωσία και το Ιράν κατάφεραν να σώσουν τον πρόεδρο Άσαντ και δεν υπάρχει καμία περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, να επιτρέψουν στους Αμερικανούς να ελέγξουν την επόμενη μέρα στη Συρία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα συμφωνώ απόλυτα, το χτύπημα ήταν χειρουργικό, είχαν ενημερώσει και οι Γάλλοι τους Ρώσους, είχαν επιλεγεί προσεκτικά οι στόχοι για να μην υπάρχουν ουσιαστικά θύματα. Από εκεί και πέρα όμως ήταν απλά
ένα μικρό επεισόδιο στον πόλεμο της Συρίας, ο οποίος, επισημαίνω, διαρκεί 7 χρόνια και μπαίνει στον 8ο. Γιώργο, εσύ αναμένεις απάντηση της Ρωσίας ή στάση αναμονής, δεδομένου ότι δεν επλήγησαν ρωσικοί στόχοι και βάσεις, αλλά εγκαταστάσεις που φέρονται να ήταν και ουσιαστικά εργαστήρια παραγωγής χημικών όπλων από πλευράς του καθεστώτος. Το ζήτημα με την χειρουργικού τύπου επίθεση, πυραυλική επίθεση, ήταν το ζητούμενο βασικά να μην αλλάξουν οι ισορροπίες δυνάμεων στην περιοχή και το μοναδικό το οποίο μήνυμα να σταλεί να είναι προς τη Ρωσία, η οποία ότι κοίτα να δεις, Ρωσία και Πούτιν, δεν μπορείς να κινηθείς ανεξέλεγκτα στη συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια, την ίδια ακριβώς στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπτωση που καταρρεύσει την επόμενη μέρα ο Άσαντ, είναι πάρα πολύ πιθανό το κενό του, διότι η ίδια η φύση και η ανθρώπινη ιστορία απεχθάνεται τα κενά, να ξεπεταχθεί ένα νέο ISIS στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι, διαβάζοντας σήμερα τα αμερικανικά μέσα, εγώ είδα ότι οι Αμερικανοί περιμένουν κάποια απάντηση από τους Ρώσους, όχι ωστόσο στρατιωτικούς όρους, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό, σύμφωνα με κάποιους φόβους οι οποίοι εκφράζουν αξιωματούχοι του FBI, οι Ρώσοι να επιτεθούν στο πλαίσιο του κυβερνοχώρου, δηλαδή να κάνουν hackers, να κάνουν επιθέσεις σε νοσοκομεία, σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Αμερικής ή κυβερνητικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες και οργανισμούς διεθνείς. Από εκεί έπειτα, όπως είπαμε, το θέμα είναι να μην διαταραχθεί η ισορροπία δυνάμεων και να σταλεί και ένα μήνυμα στον Άσαντ ότι έχει ημερομηνία λήξης. Πάντως φαίνεται ότι της επίθεσης έπεται πλέον η διπλωματική οδός και δρομολογούνται από όσο όλα δείχνουν νέες κυρώσεις που θα επιβάλλει η πλευρά των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας σε βάρος του καθεστώτος Άσαντ για το γεγονός ότι. Συγγνώμη, της Ρωσίας για το γεγονός ότι στηρίζει το καθεστώς Άσαντ. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Πάμε τώρα όμως και πάλι να αλλάξουμε κλίμα και να δούμε κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και αναφέρομαι φυσικά στις δηλώσεις του βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, του κ. Φωκά, ο οποίος παρευρέθηκε σε εκδήλωση οπαδών του ΠΑΟΚ και λίγο πολύ ουσιαστικά στήριξε το σύνθημα το περιβόητο «Να καεί, να καεί». Η ρημάδα, η βουλή, το κάνω παράφραση για να μην μας κόψουν ο νεαρός. Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς τι συνέβη στη συγκεκριμένη εκδήλωση, για να το δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Το πανηγύρι που είχε να στηθεί εναντίον του ΠΑΟΚ μέσα στη Βουλή, υψώσαν φωνή και τα βάλανε με αυτούς. Είναι ένας, ο οποίος είναι δικός μας, το ξέρουμε. Εμείς δεν θα πούμε ούτε όνομα, ούτε όποιο κόμμα είναι, γιατί δεν θέλουμε να χρωματίσουμε, ούτε να υποδείξουμε σε κανέναν τίποτα. Απλά του δίνουμε το δικαίωμα να μιλήσει, γιατί είχε μαγιά και μίλησε μέσα στη Βουλή υπέρ του ΠΑΟΚ. Χριστός Ανέστη, αδέλφια! Το κατεστημένο της Αθήνας, όσο ζω τουλάχιστον και παρακολουθώ τον ΠΑΟ εδώ και 30 χρόνια, είναι το ίδιο. Το ΠΟΠ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Εμείς θα το διαλύσουμε. Ο λαός του ΠΑΟ θα το διαλύσει. Κατά γενική ομολογία, όλων των Ελλήνων φιλάθλων, ο ΠΑΟΚ φέτος έπρεπε να πάρει τον τάμπλ. Λοιπόν, όπως είδαμε στο βίντεο, Γιάννη, όχι μόνο το επιδοκίμασε και το επικρότησε, το επανέλαβε κιόλας. Και έκανε και την κίνηση, τη χαρακτηριστική με τα δύο χέρια, ανεβάστε τον τόνο της φωνής. Έχω την αίσθηση ότι ο συγκεκριμένος κύριος, εμένα θα μου επιτρέψετε να μην τον εντάξω στη σφαίρα της γραφικότητας, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές εκτόσεις στη διάρκεια των τελευταίων ετών, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του δημόσιου λόγου. Έπρεπε να μην είναι πλέον βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Ο κύριος Λεβέντης όφιλε να τον έχει διαγράψει. Ελπίζω να αποδοκιμαστεί και να του επιβληθούν και οι απαραίτητες ιδέουσες διοικητικές κυρώσεις από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που νομίζω ότι ξεκινάει σε λίγη ώρα. Από εκεί πέρα, αν υπήρχε και τρόπος να χάσει το αξίωμά του, πιστεύω ότι θα έπρεπε να το έχει χάσει. Πάντως ο κύριος Λεβέντης τον στήριξε.
Είπε ότι το μόνο που έκανε, το μόνο λάθος ήταν ότι δεν αποδοκίμασε δεν τους είπε να σταματήσουν το σύνθημα. Όχι μόνο δεν τους είπε να σταματήσουν, αλλά επαναλαμβάνω την κίνηση. Σήκωσε ιερό και τα δυο του χέρια προκειμένου να δώσει και άλλον τόνο. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι ντροπή για το κοινοβούλιο. Το λιγότερο που έχει να κάνει ο κύριος Λεβέντης είναι να το ξανασκεφτεί και να τον διαγράψει έστω από την κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών. Και επαναλαμβάνουμε, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που καλεί το ακροατήριό του να καεί η Βουλή, της οποίας είναι μέρος, έτσι. Και από την οποία πληρώνεται και ο Λεβέντης. Ναι, 7.000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, θα έπρεπε να του έχει ζητήσει ο κύριος Λεβέντης να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα του για να διευκολύνει και το κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, ελπίζω η διάσκεψη των Προέδρων να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις και να επιβληθούν κυρώσεις στον συγκεκριμένο κύριο. Επαναλαμβάνω, Γιώργο Καιρό, αρνούμε να τον εντάξω στη σφαίρα της γραφικότητας, γιατί αυτός ο άνθρωπος διαπαιδαγωγεί συνειδήσεις, αυτός ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του και εμπορεύεται ψήφους. Αυτό είναι απλά απαράδεκτο. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Υποκινεί τη βία ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έτσι, είναι και στη λογική. Θα τους τελειώσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους φοράνουμε. Και θα λέγαμε, Γιώργο, ότι ταυτίζεται κιόλας με πιο έτσι, ακροδεξιές φωνές που είχαν προβεί σε αντίστοιχα καλέσματα στο παρελθόν. Εντάξει, δεν θέλω να το εντάξω εγώ προσωπικά στο θέμα της ακροδεξιάς ή όχι, διότι έχουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΑΝΕΛ και τέλος πάντων και όπως ο κύριος συγκεκριμένος, οι οποίοι τραγουδούσαν τέτοια συνθήματα στο Σύνταγμα και τώρα πληρώνονται από την Βουλή και τον ελληνικό λαό. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιάννη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ένας γραφικός τύπος. Βρίσκεται, αν μου επιτραπεί η έκφραση, σε διατεταγμένη υπηρεσία. Απλώς αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς εξαργυρώνει αυτή την στήριξη την οποία παρέχει οπαδικά στον ΠΑΟΚ, παραβαίνοντας τους κανόνες ευγένειας, αυρότητας, τέλος πάντων και όλους τους κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους βουλευτές. Εξαργυρώνει με χρήματα, εξαργυρώνει με ψήφους ή είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο ρόλο του χρήσιμου ηλιθίου, ο οποίος εκμεταλλεύεται την κόντρα Αθήνας Θεσσαλονίκης με οπαδικά κριτήρια για να εξαργυρώσει και αυτός και ό,τι επιθυμεί να εξαργυρώσει. Και πέραν του, Γιώργο, ότι η αλήθεια είναι ότι το βλέπει ως ένα παιχνίδι πολιτικό, προκειμένου να καρποθεί πολιτικά ωφέλη, δεδομένου ότι ο αντισυστημισμός στη ρητορική των πολιτικών πουλάει πάρα πολύ, ακόμα και αν είσαι μέρος του πιο... άνθρωπος... του πιο έτσι βαθαίου συστήματος, έτσι δεν είναι. Είναι ο άνθρωπος ιερό, ο οποίος δεν είδε το όπλο του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι τον ακούσαμε αρκετές φορές μετά τον το συγκεκριμένο συμβάν. Έλεγε ότι δεν είδε κανένα όπλο, δεν φάνηκε κανένα όπλο, ο άνθρωπος μπήκε με μπουφάν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιάννης, θα πρέπει να υποστεί τις κυρώσεις και ή δυνατόν να πάψει να είναι βουλευτής, διότι δεν επιτρέπεται να ακούμε τέτοιες εκφράσεις ή να βουλευτές να υποστηρίζουν τέτοια υβριστικά συνθήματα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπτώσεις τα χρόνια του Μνημονίου. Γι' αυτό και ομολογουμένως έχουμε μία από τις χειρότερες όσον αφορά το επίπεδο διαλόγου κοινοβουλευτικές ολομέλειες των τελευταίων ετών. Και για να το κλείσουμε, επειδή κάποιες φωνές κάνουν λόγο έτσι για political correct λόγο, που εν πάση περιπτώσει έρχεται σαν τη διαστολή με όσα ακούσαμε, τι απαντάμε σε όσους ενδεχομένως θα θεωρούν ότι η συγκεκριμένη έκφραση ήταν κάτι το οποίο έχει εκφραστεί και από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, είναι θεμητό από πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων και εν πάση περιπτώσει φαίνεται κάπως μη μου άπτου πολιτικά το να καταδικάζουμε με τέτοιο απερίφραστο τρόπο τις συγκεκριμένες δηλώσεις? Ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπούν την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Όσο οργισμένοι και αν είναι. Δεν υπάρχει. Δεν το μεταφράζουν σε πράξη. Δεν υπάρχει. Οι Έλληνες είναι ένας σοβαρός λαός. Μπορούμε να κάνουμε αρκετή κριτική στους εαυτούς μας, να αυτομαστιγωνόμαστε όσο θέλουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Έλληνας που ξέρω εγώ είναι ένας σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος, ο οποίος 8 χρόνια τώρα πληρώνει μνημόνια, πληρώνει δανεικά, πληρώνει τα λάθη του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλει να καταργήσει τη δημοκρατία του, δεν θέλει να καταργήσει την ιστορία του. Ο Έλληνας υπερασπίζεται τη χώρα του και καθημερινά ο απλός Έλληνας στη δουλειά του, αλλά και οι ήρωες Έλληνες, όπως ο Σμιναγός, τον οποίο αποχαιρετήσαμε πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά. Και πολύ σωστά λες, Γιάννη, διότι η αντίθετη πλευρά από το να, ουσιαστικά το αποτέλεσμα του να καεί η Βουλή, μην ξεχνάμε τι είναι, έτσι. Δηλαδή είναι η μη ύπαρξη δημοκρατίας. Δεν θα είχαμε κανένας το δικαίωμα ακόμα και να εκφράζει μια συγκεκριμένα μια τέτοια άποψη. Θα καίγονταν άνθρωποι σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, ακριβώς. Δεν θα καίγονταν το κτίριο. Αλλά αυτό είναι ο λαϊκισμός, αυτή είναι και η μαύρη προπαγάνδα μιας μικρής ισχνής. Αυτό νομίζω ότι υπερβαίνει τα όρια του λαϊκισμού, πάει στα όρια της χειδαιότητας. Ναι, και πάει στα όρια του φασισμού και του ναζισμού.
Γιατί νομίζω ότι τα συγκοινωνούν τα δοχεία σε αυτούς τους χώρους είναι πολύ κοντά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και τον Γιάννη Αντίπα και τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη που ήταν εδώ μαζί μου για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και επανερχόμαστε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την Ειρήνη Γεωργιλέα για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Γεια σου, Ειρήνη. Να ξεκινήσουμε όμως από όλες τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά το διπλωματικό πυρετό που είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά και την πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ και των συμμάχων της. Έτσι είναι. Η Συρία παραμένει στο επίκεντρο. Λογικό είναι και μετά από όλες τις εξελίξεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα, Ήρο? Τα νεότερα μας έρχονται από τις ΗΠΑ και έχουν να κάνουν με νέες κυρώσεις προς την Ρωσία. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε και θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. Δεν είναι γνωστές οι κυρώσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα επιβληθούν στην Ρωσία. Ξέρουμε όμως ότι σίγουρα κάποιες θα επιβληθούν και θα γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές το απόγευμα. Πάντως βλέπουμε ότι έγιναν αντιστρόφως εδώ τα πράγματα. Συνήθως ακολουθεί, προηγείται η διπλωματική οδός και έπεται η πολεμική επιχείρηση ή όποια επιχείρηση. Εν πάση περιπτώσει, με πυράβλους ή στρατιωτικές δυνάμεις. Τώρα είδαμε να γίνεται το αντίστροφο. Ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια, είχαμε απάντηση από την Ρωσία και συγκεκριμένα είχαμε απάντηση από έναν Ρώσο βουλευτή, υψηλό βαθμό Ρώσο βουλευτή, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά πως μπορεί να είναι δύσκολα για εμάς και να είναι δύσκολο γενικά να μας επιβληθούν νέες κυρώσεις. Ωστόσο, αυτές οι κυρώσεις θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αυτό υπογράμμισε ο Ρώσος βουλευτής. Καταλαβαίνουμε ότι. Προειδοποιεί με αντίπεινα ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι αφήνει μία αιχμή ότι όντως μάλλον και η Ρωσία σε περίπτωση που τις επιβληθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις θα απαντήσει με αντίπεινα. Δεν είναι και κάτι που μας εκπλήσει και επίσης δεν μας εκπλήσει και η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στις δύο χώρες τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Τώρα, έχει ενδιαφέρον να πάμε και στην Βρετανία, διότι αργότερα το απόγευμα η Τερέζα Μέι θα ενημερώσει το Βρετανικό Κοινοβούλιο για την συμμετοχή της χώρας στην επίθεση στην Συρία. Μάλιστα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε πως θα έπρεπε πρωτίστως να είχε ενημερώσει τη Βουλή για αυτή την κίνηση και μετά να συμμετείχε μαζί με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίθεση στη Συρία. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Οπότε,
σήμερα το απόγευμα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, πώς θα τοποθετηθεί η Τερέζα Μέη. Και αν υπάρξουν διαφοροποιήσεις και εκ μέρους του Βρετανικού Κοινοβουλίου για την συγκεκριμένη επίθεση που πραγματοποιήθηκε. Γιατί οι εργατικοί είχαν ζητήσει αλλαγή της νομοθεσίας για μελλοντικές τέτοιες επεμβάσεις. Οπότε θα έχουν ενδιαφέρον και οι τοποθετήσεις των αντιπάλων και να δούμε γενικά τι θα υποθεί σχετικά με την επίθεση, τι θα πούνε οι Βρετανοί βουλευτές. Μάλιστα. Πάντως και εδώ είναι σε πλήρη εξέλιξη φοιτητικό, μαθητικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα την προπήλαια. Ώρα. Ναι, όσοι θέλουν να μετακινηθούν και όλες να το γνωρίζουν αυτό, διότι δεν θα είναι και τόσο εύκολη η μετακίνηση στο κέντρο της πόλης. Τα προϊόντια τα ζήσαμε το πρωί. Εγώ έκανα αρκετή ώρα για να έρθω εδώ σήμερα. Λοιπόν, στις 12 η ώρα συναντήθηκαν στα προπήλαια αντιπολεμικό συλλαλητήριο, φοιτητικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο και θα πραγματοποιηθεί και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία και ανέφεραν συγκεκριμένα στο κάλεσμα ότι γίνεται αυτό το συλλαλητήριο διότι θέλουν να εναντιωθούν στην επίθεση που πραγματοποίησαν το Σάββατο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία. Οπότε όσοι κινηθούν στο κέντρο να γνωρίζουν πως αυτή την ώρα πραγματοποιείται αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Πάντως και το Μέγαρο Μαξίμου να τοποθετηθούμε από αυτούς στη συγκεκριμένη στιγμή. Να πούμε ότι και η κυβέρνηση, λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκαν ευθέως κατά της συγκεκριμένης πολεμικής επιχείρησης και προκρίνουν αυτό τη διπλωματική οδό. Διάλογο. Αυτό το οποίο έχουν πει κατά καιρούς ότι η καλύτερη οδός είναι ο διάλογος και όχι οι επιθέσεις. Μάλιστα. Για να δούμε όμως τον απόϊχο της συγκεκριμένης επίθεσης και στις αγορές και στα διεθνή χρηματιστήρια, Ειρήνη. Ναι, έτσι είναι. Οι αγορές το τελευταίο χρονικό διάστημα κινούνται στους ρυθμούς της Συρίας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Βέβαια, οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους εκεί σε όλες τις εξελίξεις. Βέβαια, να πούμε πως δεν περιμένουν ότι θα κλιμακωθούν οι επιθέσεις κατά της Συρίας. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή βλέπουμε σταθεροποιητικές κινήσεις σε ευρωπαϊκές αγορές και μεικτά τα πρόσημα. Η αλήθεια είναι πως τώρα οι μοναδικοί δείκτες που κινούνται πτωτικά είναι ο δείκτης του Λονδίνου και ο γαλλικός δείκτης. Και νωρίτερα να πούμε και στην Ασία πως είχαμε και εδώ μεικτά πρόσημα και υπάρχει μια αισιοδοξία από τους επενδυτές πως οι επιθέσεις κατά της Συρίας δεν θα κλιμακωθούν, πως και γενικά μετριάζεται η ένταση. Ωστόσο, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε να διανύσουμε σήμερα μία ημέρα με αρκετές εξελίξεις και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από την πλευρά της Βρετανίας. Τώρα, όσον αφορά την Wall Street, να ρίξουμε και εκεί μια ματιά, να υπενθυμίσουμε πως την Παρασκευή έκλεισε με απώλειες. Είχαμε την Παρασκευή τη Wall Street, δεν την επηρέασαν τα της Συρίας, αλλά αντίθετα αποτελέσματα των τραπεζικών κολοσσών όπως είναι η Citi και η JP Morgan. Ωστόσο, έκλεισε με απώλειες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί σήμερα και η Wall Street εν αναμονή και των ανακοινώσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις. Και αυτό το οποίο κρατάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αγορές είναι το πετρέλαιο, το οποίο καταγράφει απώλειες αυτή τη στιγμή που ξεπερνούν το 1% και η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται στα 66,37 δολάρια ανά βαρέλι. Η πτώση αυτή τη στιγμή αγγίζει το 1,57% για το αργό πετρέλαιο. Πάντως υφίσταται μια έτσι νευρικότητα στις αγορές σε κάθε περίπτωση. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί εν ώψη, όπως είπες και εσύ, των ανακοινώσεων του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις προς τη Ρωσία. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να αλλάξουμε κλίμα και να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα, τα οποία ξέσπασαν εχθές, Ειρήνη, στη Φρίξα της Ηλίας. Είναι σε ύφεση. Καταρχάς, να πούμε ναι, πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ύφεση. Δεν κάηκαν σπίτια. Είχαμε κάποιες ζημιές όμως σε σπίτια. Καταρχάς, να πούμε ότι μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Ηλίας ο κύριος Γεωργιόπουλος και είπε ότι όντως δεν έχουν καεί σπίτια, έχουμε μόνο κάποιες ζημιές σε στέγη ενός σπιτιού στην κοινότητα της Νέας Σκυλουντίας, που εκεί μάλιστα είχαμε και το πύρινο μέτωπο, και τώρα βρίσκεται σε ύφεση. Ωστόσο, και οι πυροσβέστες και τα οχήματα δώσανε μάχη όλο το βράδυ με τα πύρινα μέτωπα. Αναζητούν τα αίτια της φωτιάς. Είχαμε βέβαια πολύ δυνατά
Μποφόρ. Εάν ήταν πολύ δυνατή, βέβαια. 8-9 Μποφόρ. Ακριβώς. Αυτό το οποίο επεσήμανε ότι η Περιφερειάρχη είναι ότι είχε συμβουλεύσει τους κατοίκους να μην κάψουν τα κλαδιά από τις ελιές. Προφανώς κάτι τέτοιο έγινε. Κάποιοι κάτοικοι έκαψαν κλαδιά. Η σπίθα με τόσο αποφόρ, καταλαβαίνουμε, δεν αργεί να γίνει το κακό και γι' αυτό το λόγο είχαμε αυτές τις εικόνες. Τώρα, όπως είπαμε, είναι σε ύφεση. Γενικά είναι και μικρότερη ένταση των ανέμων αυτή τη στιγμή. Καλύτερη η κατάσταση. Δεν έχουν σβήσει εντελώς ωστόσο οι φωτιές. Βέβαια, αρκετοί φοβήθηκαν διότι ξύπνησαν μνήμες από βέβαια, το 2007. Και ακόμα δεν έχουμε μπει καν στην καρδιά του καλοκαιριού. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι η ανησυχία χτυπά ήδη κόκκινη για το τι έπεται τους επόμενους μήνες αν συνεχίσει η απροσεξία και η πολαιότητα από πλευράς κάποιων ή επίσης και η κακή πρόθεση, γιατί πολλές φορές δεν είναι όλα βάση προσεξίας όσα ξεσπούν σε επίπεδο φωτιών. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τα πύρινα μέτωπα της Ηλίας. Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη είδηση, η οποία μας προξένησε έτσι το ενδιαφέρον και την ίδια ώρα την απορία και αφορά στο τουρκικό ανακαλυφτικό που πέρασε τον ιστιμό της Κορίνθου ατάραχο, έτσι. Να δούμε και τα σχετικά. Και μάλιστα χωρίς να φέρει σημαία. Χωρίς να φέρει σημαία, αυτού τουλάχιστον επισημαίνεται στο Corinthos TV, το οποίο κατέγραψε και την διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου, ότι πέρασε ένα τουρκικό ναρκαλευτικό από τον ισθμό της Κορίνθου, από το Σαρονικό στον Κορινθιακό και δεν έφερε πάνω του νατοϊκή, δεν ύψωσε νατοϊκή την ελληνική σημαία που όπως επισημαίνουν συνήθως αυτό συνηθίζεται, πρέπει να γίνεται όταν περνά από το συγκεκριμένο σημείο. Βέβαια, ούτε ζητήθηκε να την ανοιξώσει. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει ξανασυμβεί αυτό, ότι δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά. Όχι, δεν ζητήθηκε να υψωθεί η σημαία. Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τους κανόνες, πρέπει να φέρει μία σημαία, αν μη τι άλλο. Το ότι δεν υπήρξε όχληση γι' αυτό είναι ένα ζητούμενο, έτσι. Να το επισημάνουμε αυτό, Ειρήνη. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν και τη συγκεκριμένη είδηση. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε παντελώς κλίμα και να μεταφερθούμε λίγο στα του διαστήματος. Να κλείσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Να πάμε στην NASA, να πάμε στην τελευταία της εκτόξευση, αυτή η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα. Στην Ελλάδα, ώρα Ελλάδα, θα είναι 1.30 τα ξημερώματα της Τρίτης. Πρόκειται για ένα νέο διαστημικό τηλεσκόπιο, TESS ονομάζεται, το οποίο στοχεύει να βρει ίχνη πλανητών σε απόσταση 300 ετών φωτός. Θα βρεθεί σε τροχιά, σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν έχει τοποθετηθεί ξανά με αυτόν τον τρόπο ένα τέτοιο σκάφος και στόχος είναι λοιπόν να δούμε να βρει εξωπλανήτες. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος δορυφόρος δημιουργήθηκε από το MIT, το Πανεπιστήμιο και επιστημονική, το κόστος όλης αυτής της αποστολής ανέρχεται σε 337 εκατομμύρια δολάρια. Να πούμε βέβαια ότι θα γίνει η εκτόξευση από το ακροτήριο στην Φλόριντα, από το ακροτήριο Canaveral στην Φλόριντα και φυσικά θα μεταδοθεί και ζωντανά από την τηλεόραση της NASA. Η αλήθεια είναι πως όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες από την NASA μας προκαλούν έτσι ένα δέος. Είναι άκρως εντυπωσιακές και εντυπωσιακές δείχνει έτσι και το θαύμα της τεχνολογίας και της επιστήμης ευρύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά την Ειρήνη Γεωργιλέα για τις ειδήσεις που μας μετέφερε. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις στο βίντεο που ακολουθεί. Επικίνδυνος και ακατάλληλος από ηθική άποψη είναι ο Ντόναλντ Τραμπ για να ασκεί το αξίωμα του Προέδρου, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Τζορτζ Στεφανόπουλο του ABC ο πρώην διευθυντής του FBI James Comey. Ο ίδιος σημείωσε πως ο Τραμπ κάνει τρομακτική ζημιά στους θεσμικούς κανόνες, τόνισε πως μιλά και συμπεριφέρεται στις γυναίκες σαν να είναι κομμάτια κρέατος, ενώ λέει μόνιμα ψέματα για θέματα μεγάλα και μικρά και επιμένει ότι ο αμερικανικός λαός τα πιστεύει. Ο Τραμπ είχε αποπέμψει τον Comey από το FBI όταν εκείνος ερευνούσε την πιθανή αθέμητη σύμπραξη της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 με τη Ρωσία, με στόχο να επηρεαστεί η έκβαση των προεδρικών εκλογών. Πρόεδρος του Μαυροβουνίου από τον πρώτο γύρο των εκλογών εξελέγει ο φιλοευρωπαίος Μίλο Τζουκάνοβιτς, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος Σοσιαλιστών. Αυτές ήταν οι πρώτες εκλογές της χώρας μετά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ενώ όπως δήλωσε ο Τζουκάνοβιτς, η εκλογή του σημαίνει παραμονή του Μαυροβουνίου στην ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική.
να διακόψει την οσιλία της, αποφάσισε η Μπάρμπαρα Μπούς μετά την ραγδαία επιδείνωση της υγείας της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η 92χρονη πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών και μητέρα του πρώην Αμερικανού Προέδρου, George Bush Jr., αποφάσισε στο εξής να λαμβάνει μόνο παρηγορητική θεραπεία στο σπίτι της. Η Μπούς είναι η μόνη γυναίκα στην αμερικανική ιστορία που είδε τον σύζυγο και τον γιο της να αναλαμβάνουν το ανώτατο αξίωμα της χώρας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε και πάλι τον φάκελο της πυραυλικής επίθεσης στη Συρία. Τι συνιστά αυτή, για ποιο λόγο έγινε και τι φαίνεται ότι έπεται τις επόμενες ημέρες. Θα καλωσορίσω εδώ στο στούντιο για αυτό το σκοπό τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι. Γεια σας, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και τον Ανδρέα Μπανούτσου, ιδρυτή και πρόεδρο του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων του ΚΕΔΙΣΑ. Γεια σας και σε εσάς. Καλημέρα, κυρία Ράντου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Δαβέτα για να δούμε καταρχάς η συγκεκριμένη επίθεση, αν είναι μια επίθεση η οποία δεν θα έχει κάποια συνέχεια, αν βλέπετε ότι θα υπάρξει νέος γύρος επιθέσεων στο μέλλον ή αν βλέπετε κάποια αντίπεινα από πλευράς της Ρωσίας, μιας και φαίνεται ότι δραμολογούνται κυρώσεις σε βάρος της. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Δεν θα έχει τέλος αυτό. Θα έχει συνέχεια. Και θα έχει συνέχεια διότι τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ εκεί είναι πολύ σημαντικά. Σε συνεργασία πάντα με το Ισραήλ. Η πολιτική του Ομπάμα δεν λειτουργήσε όσο έπρεπε. Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναφέρει στην επικαιρότητα γεωπολιτικά, επικοινωνιακά αλλά και διπλωματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο πραγματικό μερίδιο, αν θέλετε, απολαβών στη Μέση Ανατολή, και για την Αμερικανικό λόγο και για προστασία του Ισραήλ. Οπότε αυτά όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί. Εξάλλου υπάρχει και την παράθεση παραδοσιακή ιστορικά Ρωσίας-Αμερικής, η οποία είναι πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, βγαίνει και αναδύεται στην επικαιρότητα. Θα συνεχιστεί, λέτε, όμως, δια της διπλωματικής οδού ή με την μορφή νέων επιθέσεων? Δεν θα συνέφερε κανέναν από τους δύο να φτάσουν σε πόλεμο ο οποίος θα τους ξεφύγει. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα μπορούσα να χαρακτηρίσω αυτό που συνέβη, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στο πρώτο στάδιο, σαν, ας το πούμε, θεατρική διαπραγμάτευση. Δηλαδή υπάρχει το θεατρικό, το οποίο έχει αγγίζει τα όρια του πραγματικού αλλά και του φανταστικού, με την έννοια ότι ρίξαμε πυράβλους αλλά ειδοποιήσαμε κιόλας με το έμεσα, ώστε να μην έχουμε, δηλαδή λέμε ότι παιδιά θα σας ρίξουμε πυράβλους, θα το πω έτσι απλοϊκά, αλλά απ' την άλλη ουσιαστικά τι λέμε, δεν μπορούμε να είμαστε εκτός παιχνιδιού. Θα είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Αντίστοιχα, ό,τι κάνει στην Κίνα, όπου αυτό με τους δασμούς κάνει ο Τραμπ, το ίδιο πράγμα προσπαθεί να κάνει στη Μέση Ανατολή για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, και έχει δίκιο από τη μεριά του,
Έχει δίκιο, γιατί η Αμερική είναι μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να είναι εκτός παιχνιδιού. Δεν μπορεί να μην προστατεύει το Ισραήλ, του οποίου τα στρατηγικά συμφέροντα συμπίπτουν με το δυτικό κόσμο και ειδικά με την Αμερική. Κύριε Πανούτσο, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε σήμερα τον κύριο Τραμπ να λέει ότι ουσιαστικά θα είναι πρώτερο στόχος του ιδίου να επιστρέψουν οι στρατιωτικές δυνάμεις από τη Συρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα όμως είχαμε και τη δήλωση της Αμερικανίδας πρεσβεύτριας στο Ηνωμένα Έθνη, η οποία είπε ότι δεν πρόκειται να φύγουν από εκεί οι Αμερικανικές δυνάμεις αν δεν ικανοποιηθούν τρεις στόχοι. Αφενός η εξάλληψη του Ισλαμικού κράτους, αφετέρου αν δεν διασφαλιστεί πρώτα ότι υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης του Ιράν και τέλος αν δεν τεθεί ένα τέλος στις χημικές επιθέσεις από πλευράς του καθεστώτος Άσαντ. Εσείς θεωρείτε ότι πράγματι θα γίνουν έτσι τα πράγματα ή βιάζεται ο κύριος Τραμπ να επανέλθουν στις δυτικές δυνάμεις? Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι το οποίο συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Ο κύριος Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε ότι θέλει να αποσυρθεί από τη Συρία. Και το επανέλαβε σήμερα. Ναι, το επανέλαβε σήμερα. Είπε ότι θέλει να αποσυρθεί από τη Συρία και ξαφνικά έγινε αυτή, δεν ήταν μάλλον την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ήταν την προπερασμένη. Δηλαδή πριν την επίθεση, τη φερόμενη ως επίθεση με χημικά την 7η Απριλίου, είπε ότι θέλει να αποσυρθεί. Και μετά έγινε η επίθεση με τα χημικά. Και ουσιαστικά ενεπλάκει η Αμερική και ο ίδιος πιο βαθιά. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, μετά την επίθεση που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος το Σάββατο 14 Απριλίου, καταρχήν να ενημερώσουμε ότι είναι καθοδόν προς την περιοχή, προς την Ανατολική Μεσόγειο, το αεροπλανοφόρο Χάρι Τρούμαν, μαζί με τα συνοδευτικά πλοία. Επομένως, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δεν αποκλείω ότι μπορεί να υπάρξει μια παρόμοια πυραυλική επίθεση όπως αυτή που έγινε το Σάββατο. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Δαβέτα και αυτό λέει και η κοινή λογική. Μάλιστα, είχα κάνει αυτή την εκτίμηση και πριν τις επιθέσεις της 14ης Απριλίου ότι θα αποφύγουν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους, εν προκειμένου οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, να χτυπήσουν ρωσικούς στόχους εντός της Συρίας, δηλαδή ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και προσωπικό. Διότι η Ρωσία είχε ευθέως απειλήσει και διαστόματος του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Βαλερί Γκερασίμοφ και διαστόματος του Ρώσου πρέσβη στο Λίβανο, ότι αν χτυπηθούν ρωσικές εγκαταστάσεις και ρωσικό προσωπικό, όχι μόνο θα αναχαιτήσει τους πυράβλους, τους Τόμαχοκ, αλλά θα χτυπήσει και τις πηγές προέλευσης αυτών, δηλαδή πλοία και υποβρύχια. Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι του τι αναμένουμε. Αυτό που είπατε πριν για τις οικονομικές κυρώσεις, άκουγα να λέτε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση επίκειται να βάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Εγώ να σας πω ότι από διάβασμα που έχω κάνει και σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης αγγλόφωνα και οι Ρώσοι ετοιμάζονται να απαντήσουν με κυρώσεις, αντικυρώσεις στους Αμερικανούς και μάλιστα ετοιμάζονται να καταθέσουν νομοσχέδιο το οποίο θα αφορά την απαγόρευση εξαγωγής τιτανίου προς την αεροναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ. Η αεροναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ εξαρτάται από το τιτάνιο, το οποίο είναι ένα υλικό το οποίο κατά κύριο λόγο παράγεται στη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι ένα πλήγμα για την αεροναυπηγική και πυραυλική βιομηχανία στις ΗΠΑ. Επομένως, αυτό που προβλέπουν είναι να υπάρχει μια κλιμάκωση στον οικονομικό πόλεμο. Δεν θεωρώ ότι στρατιωτικά είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν οι δύο μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες είναι πυρηνικές δυνάμεις. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος όμως. Δηλαδή, οι νέες επιθέσεις έχουν ως στόχο την εξάλληψη χημικών όπλων προκειμένου να αποσωβηθεί ένας νέος κίνδυνος νέας επίθεσης. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αυτό με τα χημικά όπλα, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες και δεν τις διατυπώνω μόνο εγώ. Τις έχουν διατυπώσει και πολλοί δυτικοί αναλυτές και στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν ένας στρατηγός, μάλιστα πρόσφατα ήταν καλεσμένος στο Sky TV της Βρετανίας και όταν ο άνθρωπος πήγε να πει ότι δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο είχε συμφέρον το καθεστώς Άσαντ να εξαπολύσει επίθεση με χημικά την ώρα που στο πεδίο της μάχης με συμβατικά όπλα κέρδιζε, να εξαπολύσει χημικά κατά μάχων, το διακόψαν στον αέρα.
Εγώ σας εμπιστεύομαι, δεν πιστεύω να διακόπω στον αέρα. Σε λοιπόν, κάθε περίπτωση, όλοι εν πάση περιπτώσει, εκείνος διακόπηξε τον αέρα και ήταν απόστρατος Βρετανός στρατηγός. Σκεπτικός ως προς το αν την εξαπέλυση τη συγκεκριμένη ναι, χημική επίθεση εγώ... στην Ντούμα, το Συριακό καθεστώς. Ναι, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες. Αυτό σημαίνει υπάρχει... ότι εσείς πιστεύετε ότι ενδεχομένως αυτό να εξαπολύθηκε από τους αντικαθεστωτικούς. Είσαστε πιο κοντά στη γραμμή ότι η Μεγάλη Βρετανία έκανε προβοκάτσια όπως κατήγγειλε το ίδιο το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ποια γραμμή? Εντάξει, εγώ δεν θα προχωρούσα τόσο μακριά όπως προχώρησε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου είπε και λόγω της υπόθεσης Σκρυπάλ και της έντονης αντιπαράθεσης που είχε με τη Βρετανία, ότι οι βρετανικές υπηρεσίες. Καλά, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, απλά δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Αυτό που θεωρώ όμως αρκετά πιθανό, το πιο πιθανό σενάριο, είναι ότι την επίθεση αυτή την πραγματοποίησαν οι Ισλαμιστές αντάρτες προκειμένου να προκαλέσουν την επέμβαση της Δύσης τη στιγμή που χάνανε στο έδαφος με συμβατικά όπλα από τον Άσαντ. Αυτή είναι η πιο λογική εξήγηση. Κύριε Μπανούτσο, έχουν την τεχνογνωσία οι Ισλαμιστές προκειμένου να κατασκευάσουν τέτοιου τύπου λοιπόν χημικά όπλα που να έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες θύματα αμάχων. Λοιπόν, τώρα μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα για να σας πω ότι οι Ισλαμιστές αντάρτες δεν μπορούν να κατασκευάσουν χημικά όπλα. Ωστόσο, όπως είχε αποκαλύψει παλαιότερα ο διαπρεπής, βραβευμένος με Πούλιτζερ, Αμερικανός ερευνητής δημοσιογράφος, ο Σέιμουρ Χέρς, μετά την επίθεση που είχε γίνει τον Αύγουστο του 2013 στην Ανατολική Γούτα, όπου και πάλι είχε κατηγορηθεί το καθεστώς Άσαντ για την επίθεση, έγραψε ένα άρθρο τους επόμενους μήνες με τίτλο «Who's Σαρίν», «Πιανού Σαρίν», και ο ίδιος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από πληροφορίες που είχε ότι τα χημικά όπλα ήρθαν στην κατοχή των ανταρτών μέσω Τουρκίας, μέσω των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ότι στήσαν την προβοκάτσια οι Ισλαμιστές αντάρτες το 2013 και ότι τα χημικά αυτά όπλα τα είχε προμηθευτεί η Τουρκία από τις αποθήκες του Καντάφη στη Λιβύη. Αυτό είχε αποκαλύψει ο Σέιμουρ Χέρς. Επομένως, κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει συμβεί και τώρα. Διότι υπάρχουν αναφορές του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, οι οποίες αναφορές, ο οποίος είναι ο επίσημος οργανισμός, ο οποίος επιβλέπει την εφαρμογή της Συνθήκης για τα Χημικά Όπλα του 1997. Που λέει τι? Που λέει ότι από τον Ιανουάριο του 2016, με ελέγχους που είχαν κάνει οι επιθεωρητές του, έχει καταστραφεί το χημικό οπλοστάσιο που είχε στην κατοχή του το καθεστώς Άσαντ. Γιατί καταστράφηκε? Διότι αν θυμάστε, το Σεπτέμβριο του 2013 ο πρόεδρος Ομπάμα με τον πρόεδρο Πούτιν είχαν συμφωνήσει ότι πρέπει να καταστραφεί το χημικό οπλοστάσιο του Άσαντ. Την διαδικασία αυτή την επέβλεψε ο Οργανισμός για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων και τον Ιανουάριο του 2016 υποφάνθηκε ότι ο Άσαντ πλέον δεν έχει χημικά όπλα. Άρα ότι τα κατέστρεψαν με την πρόσφατη επίθεση, δεν υφίστανται. Είναι άλλου τύπου εργαστήρια, δεν αφορούν στην κατασκευή χημικών όπλων. Σύμφωνα με τη δική σας οπτική. Όχι, εγώ σας επαναλαμβάνω. Η δική μου εκτίμηση, που πραγματοποιήθηκε το αναλύοντας τα δεδομένα, είναι ότι την επίθεση την πραγματοποίησαν κατά πάσα πιθανότητα. Προσέξτε τώρα, υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Διότι είναι να πάει εκεί πέρα, να πάνε εκεί πέρα επιθεωρητές του Οργανισμού Απαγόρευση Χημικών Όπλων, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει καν επίθεση με χημικά όπλα. Αλλά η Ρωσία διαφώνησε, έθεσε βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στην πρόταση, στο σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ για διερεύνηση των αιτιών και της χημικής επίθεσης και από ποιον δρομολογήθηκε, από ποιον πυροδοτήθηκε. Για ποιο λόγο η Ρωσία από πλευράς της όμως να πει έχετε ένα δίκιο, όχι στο Συμβούλιο Ασφαλείας? Έχει κάτι να κρύψει? Κοιτάξτε, η Ρωσία είπε το εξής. Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση έντονη πλέον με τις ΗΠΑ και ο ένας βάζει βέτο στα ψηφίσματα που καταθέτει ο άλλος. Και η Αμερική έθεσε βέτο. Στην έρευνα δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα βάλει βέτο. Και η Αμερική έβαλε βέτο στο να πάρει εξουσιοδότηση ο Οργανισμός Απαγόρευσης Χημικών Όπλων, ο οποίος δεν εμπίπτει άμεσα στην αρμοδιότητα του ΟΗΕ. Να πάρει λοιπόν εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να πάει να κάνει τον έλεγχο. Λοιπόν, και η Αμερική
έβαλε βέτο σε αυτό. Mm-hmm. Αντίστοιχα, η Ρωσία έβαλε βέτο στην πρόταση ψηφίσματος της Αμερικής. Εντάξει, λέει. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο. Είναι λίγο ενηγματική η στάση της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Και θέλω τη γνώμη εδώ του κυρίου Δαβέτα. Ναι. Για το αν θεωρείτε κι εσείς ότι είναι λίγο αμφιλεγόμενη χημική επίθεση στην Ντούμα, στην Ανατολική Συρία που πραγματοποιήθηκε και αποτέλεσε το λόγο για την πυραυλική επίθεση των Δυτικών, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εσείς θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο έκανε το καθεστώς Άσαντ, έχετε και εσείς τις επιφυλάξεις σας, ποια είναι η δική σας θέση? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα υπήρξε μια αλφα επίθεση. Το ποιος την έκανε, αυτό είναι άλλο θέμα. Ότι θα υπήρξε, διότι δεν μπορεί να στηριχθεί αυτό το πράγμα χωρίς να υπάρχουν κάποια ίχνη. Άρα, λοιπόν, το ότι υπήρξε είδαμε και τα πλάνα. Νομίζω ναι, ότι αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Έστω και ότι αυτό το πράγμα. Αν το ποιο την εξαπέλυσε. Ναι, κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ θέλω να μείνω στην άποψη ότι αυτό το πράγμα έκανε το καθεστώς Άσαντ με τη λογική ότι εφόσον δεν έχουμε την απόδειξη του εναντίον, εφόσον δεν μπορούν να αποδείξουν το εναντίον προς το παρόν, δέχομαι πάντα προς το παρόν την άποψη των δυτικών δυνάμεων, η οποία λέει ότι υπάρχει μία παράβαση της κόκκινης γραμμής. Και όταν υπάρχει παράβαση κόκκινης γραμμής που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρήση τέτοιων όπλων, αυτό είναι παγκόσμια η άποψη, εκεί πρέπει να προστατευτούμε και να αποτρέψουμε μία επανάληψη αυτών των προτάσεων. Όμως μέχρι να αποδείξουν τον εναντίον. Κάτι άλλο που ήθελα να πω πριν, ότι ναι μεν υπάρχουν κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, αλλά προσέξτε, η στάση της Αμερικής είναι πολύ προσεκτική για να μην στρέψει τη Ρωσία στην αγκαλιά και στα χέρια της Κίνας. Mm-hmm. Διότι η Ρωσία, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ζητήσει διάφορες από τις πηγές που της λείπουν από τη μεριά της Ασίας, από την Κίνα, η οποία θέλει σώνει και καλά να μπει και αυτή στα διάφορα παιχνίδια της παγκόσμιας κακέρας, και για να μην δημιουργηθεί μέτωπο στην Ασία αντιαμερικανικό και αντιδυτικό σε τέτοια έκταση, είναι προσεκτική μία στο σφυρί και μία στο πέταλο που λέμε με την Ρωσία, έτσι ώστε να υποχρεωθεί σε επίπεδο διπλωματίας να αλλάξει στάση και να αφήσει περισσότερο χώρο, όπως είπα στην αρχή, στην Αμερική να γίνει εξίσου παίχτης στη Μέση Ανατολή, διότι η πολιτική Ομπάμα απέτυχε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να αντικαταστήσει την απουσία της Αμερικής και οι Ρώσοι πήραν το μεγάλο κεφάλαιο στη συνεργασία με το Ιράν και βέβαια τον σύμμαχό του Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό τον άξονα ουσιαστικά θέλουν να περιορίσουν, διότι περισσότερη παρουσία της Αμερικής σημαίνει περισσότερη προστασία στο Ισραήλ, άρα λιγότερο, αν θέλετε, λιγότερος κίνδυνος από τη μεριά του Ιράν, το οποίο έχει πάρει μεγάλη έκταση και βέβαια απέναντι στο Ιράν υπάρχει Αμερική, Ισραήλ και όλες οι σουνίτικες χώρες, καθότι το Ιράν είναι σιίτικη χώρα και έχει μια θρησκευτική εκτός των άλλων αντιπαλότητα με τις σουνίτικες χώρες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα τέτοιο μέτωπο. Μάλιστα. Το οποίο καθορίζεται. Εσείς είστε υπέρ της σχολής Τραμπ ή υπέρ της σχολής Ομπάμα, δηλαδή της μη παρεμβατικότητας ή της επέμβασης σε τέτοιες περιπτώσεις? Στη σημερινή εποχή, όπως είναι τα πράγματα, είμαι υπέρ της σχολής Τραμπ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Η ιστορία θα δείξει αν ο Ομπάμα. Άρα, καλώς έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω επενέβησαν. Καλώς έκαναν και επενέβησαν, διότι πρέπει σε αυτή την περίπτωση να δώσουν ένα ίχνος, αν θέλετε, μια χειρονομία παρουσίας τους. Όσο το πρόβλημα είναι σημαντικό στη Μέση Ανατολή, όσο πρέπει με τη Ρωσία να μην φτάσουμε στο πλήρες αδιέξοδο, άλλο τόσο είναι σημαντική η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Δεν νοείται πρόβλημα Μέσης Ανατολής, δεν νοείται προστασία του Ισραήλ, χωρίς να υπάρχει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δίπλα θα παίζουν αυτό το ρόλο. Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέψετε να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Δαβέτας, ότι φυσικά η Αμερική, όπως και η Ρωσία και κάθε μεγάλη χώρα, θέλει να προωθήσει τα συμφέροντά τους. Και ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περιοχή όπως η Μέση Ανατολή και η Συρία. Ωστόσο, αυτό το οποίο, αν θέλετε, κάποιος μπορεί να διατυπώσει ως ένσταση, είναι ότι θα έπρεπε να περιμένουν τουλάχιστον να μεταβούν οι επιθεωρητές του Οργανισμού για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων, να διαπιστώσουν αν όντως έγινε χημική επίθεση, γιατί υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες και γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι τις υιοθετώ, αλλά στέλναν τους επιθεωρητές. Ας υπάρχουν πρώτα δηλαδή αποδείξεις. Ας υπάρχουν πρώτα αποδείξεις και μετά να ληφθούν οι αποφάσεις. Δηλαδή, να μην. Δηλαδή, κατηγορήθηκε ο Τραμπ εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ότι βιάστηκε να κάνει αυτή την επίθεση. Μια μικρή παρατήρηση πάνω σε αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ με την λογική, όμως δεν είναι αυτή η λογική του Τραμπ. Η λογική του Τραμπ είναι μια λογική η οποία δεν στηρίζεται στην λεγόμενη παραδοσιακή λογική του διαλόγου, αλλά στη λογική της ισχύως. Θέλει να ξαναδώσει στην Αμερική
αυτού που θεωρεί αυτός και οι κύκλοι που το στηρίζουν την παλιά ισχύ, την οποία επί εποχής ναι. Μπάμα χάσαν. Δημιουργεί όμως εχθρού στη διεθνή κοινότητα. Δεν τον ενδιαφέρει, νομίζω. Δεν τον ενδιαφέρει. Διότι θα έχει άλλους φίλους πολύ ισχυρούς. Mm-hmm. Κάνει ένα παιχνίδι, αυτό είναι το κλασική πολιτική η αμερικάνικη, η οποία λέει: τώρα έχω αυτούς φίλους. Την επόμενη δεν μέρα, θα όμως... την επηρεάσει όμως και την Αμερική με τον ένα με τον άλλο τρόπο η πολιτική που δρομολογεί ο Τραμπ στις διεθνείς σχέσεις με τον απομονωτισμό, με τον εμπορικό πόλεμο, με την ψυχοπολεμική κατάσταση. Μα δεν είδατε ότι ο Κινέζος αντέδρασε. Ο Κινέζος, ο Χι Τζινπινγκ αντέδρασε και λέει: αν είναι να τα βρούμε και να κατεβάσουμε τις τιμές στους δασμούς, το είπε προχθές. Να το βρούμε, λέει, για να μην υπάρξει. Άρα, δηλαδή, τον βλέπουμε τον Τραμπ να κερδίσει σε δύο μέτωπα. Δια του εκβιασμού όμως. Είναι λίγο της λογικής. Είναι ισχυρή δύναμη. Δεν είναι ισχυρή. Άρα, προκρίνετε κι εσείς στις διεθνείς σχέσεις την λογική του ισχυρού ή τη λογική του εκβιασμού ή τη λογική του μαστιγίου και του καρότου. Ή αυτό, εν πάση περιπτώσει, που κάνει ο Ερντογάν και υπονομεύει με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα συμφέροντα της δικής μας χώρας. Ο Ερντογάν είναι πολύ πιο. Με τον εκβιασμό κι αυτό λειτουργεί στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά έχει όμως και τον ανατολικό. Και σε ό,τι ζητάει την Ευρωπαϊκή. Έχει τον ανατολικό ορθολογισμό. Ο Τραμπ έχει πίσω του ισχυρή ομάδα η οποία τον καθοδηγεί, παρότι ο κόσμος νομίζει αυτά που κάνει είναι show με τα Twitter κτλ. Από πίσω του έχει πολύ ισχυρή διπλωματική και οικονομική ομάδα η οποία καθορίζει συγκεκριμένη πολιτική στη νότια-ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Δεν μπορεί ο Ερντογκάν να κάνει παιχνίδι στη Μεσόγειο, διότι αν κάνει οποιαδήποτε τρέλα θα γυρίσει μακροπρόθεσμα, αν όχι κοντοπρόθεσμα, εναντίον του. Θα ξαναγερθεί νέο ανατολικό ζήτημα. Αυτό είναι βέβαια άλλο θέμα. Mm-hmm. Και αυτό το φοβάται. Η απώλεια εδαφών τον ξαναφέρνει αντιμέτωπο με νέο ανατολικό ζήτημα. Αυτός έχει το πρόβλημα με τους Κούρδους και όλα τα άλλα είναι σπασμωδικές κινήσεις. Εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ αυτή τη λογική, όμως σαν αναλυτής. Του βγαίνει, λέτε. Ναι, είναι η λογική του Τραμπ, η λογική της ισχυρής δύναμης, η οποία θέλει να ξαναβρει, να ξαναπάρει τα ηνία, να τα πάρει από τους Κινέζους, να μειώσει την απόσταση με τη Ρωσία σε άλλους φορείς και να ξαναγίνει η Αμερική η κυρίαρχη δύναμη. Σε αυτή λοιπόν την εξίσωση, ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας και ποιες οι επιπτώσεις από αυτή έτσι την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο για τη χώρα μας. Γιατί πέρα από το Συριακό, που είναι σε πλήρη εξέλιξη κλιμάκωση, έχουμε και το άλλο μέτωπο, την Κυπριακή ΑΟΣ και τις ανεξελίξεις εξορίξεις και τις απειλές της Τουρκίας ότι θα προβεί και η ίδια σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε κυπριακά χωρικά ύδατα. Και την ίδια ώρα έχουμε και τις παραβιάσεις της Τουρκίας σε ένα αέριο εθνικό χώρο, αλλά και στα δικά μας χωρικά ύδατα. Ποια πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας και τι πρέπει να αναμένουμε μέσα σε αυτό το πάρα πολύ τεταμένο περιβάλλον. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη. Με το ρίσκο να το αναλάβω εγώ την αποτυχία της πρόβλεψης, θα δείτε ότι στο Κυπριακό η Τουρκία δεν θα δράσει όπως έδρασε στην περίπτωση της Ιταλίας. Της δώσαν το αφρίν με την ανοχή των Ρώσων και των Αμερικάνων για να μπορέσει να εκτονωθεί σε διάφορους τομείς που ενδιαφέρεται και θα δείτε ότι στο Κυπριακό όταν θα φτάσουν οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι εκεί θα έχει μια άλλη στάση, διότι αυτό το δίδυμο Γαλλίας και Αμερικής είναι πολύ ισχυρό, πάει να κάνει το νέο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ο Μεν Μακρόν στην Ευρώπη θέλει να πάρει τα ενία μετά την αποδυνάμωση της Μέρκελ. Ναι, αλλά ο Σόλτς λίγο ρίχνει τους τόνους για τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές τις οποίες θα πρέπει να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι τελικά, αν και σοσιαλδημοκράτης, δεν διαφοροποιείται και τόσο από την γραμμή Σόλμπλε. Είναι το άρθρο της Πέμπτης που έχω στον Ελευθερωτήπο. Ναι, αλλά θέλω να πω να είμαστε κι εμείς λίγο πιο φιδωλοί, γιατί δεν βλέπουμε να περνάει και τόσο πια ο λόγος του Μακρόν. Έχει εκείνο τις δικές του θεωρήσεις, το δικό του όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φαίνεται ότι δεν βρίσκεται τόσο ευηγότητα ούτε με το νέο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Άλλο τα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που δεν του βγαίνει του Μακρόν είναι κυρίως αυτά τα που είχε σαν άμεση προτεραιότητα. Ο κοινός υπουργός οικονομικών, κοινό πρόγραμμα υγείας, κοινή άμυνα, κοινή αντιμετώπιση στα σύνορα. Αυτά δεν του βγαίνουν. Διότι ο ευρωσκεπτικισμός είναι πολύ ισχυρός, άρα θα αναγκαστεί να καθυστερήσει. Όμως θα δείτε ότι στην ΑΟΣ, το ρισκάρο αυτό θα του βγει. Δηλαδή δεν θα πάρουν το ρίσκο οι Τούρκοι να έρθουν σε ρήξη. Άρα η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι, όσο μένουμε στην πλευρά φιλική προς την Ευρώπη, με φιλική, φιλογαλλική συμπεριφορά και φιλοϊσραηλινή και φιλοαμερικανική πολιτική, η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι, πιστεύω, σταθερή και καλή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Mm-hmm. Αυτό είναι το χαρτί που πρέπει να παίξουμε. Μάλιστα. Κύριε Πανούτσο, εσείς τι βλέπετε σαν επιπτώσεις στη χώρα μας με όλη αυτή την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα θέλω να αφαιρθώ στις επιπτώσεις από το Συριακό μέτωπο. Ενδεχομένως να έχουμε και επιπτώσεις στο κομμάτι του τουρισμού μας ή σε ό,τι αφορά ευρύτερα και την οικονομία μας. Καταρχήν, να πω το εξής. Συμφωνώ με τον κύριο Δαβέτα ότι και αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Παρά την όποια κριτική
μπορεί να σκώσει κάποιες επιλογές των δυτικών κυβερνήσεων, ότι η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ, ανήκει στη Δύση. Αυτό είναι το στρατόπεδο στο οποίο ανήκει. Εκεί πρέπει να παραμείνει. Δεν πρέπει να κάνει τυχοδιοκτισμούς άλλου τύπου. Ωστόσο, θα πρέπει να έχει. Θα πρέπει να προασπίζει και τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Για τυχοδιοκτισμούς δεν μπορώ να σας ρωτήσω όμως για τη στάση Τουρκίας. Είναι τυχοδιοκτική κίνηση του να είναι μία στη γραμμή των ΗΠΑ, μία στο νέο μέτωπο που δημιουργείται μεταξύ Ρωσίας, Ιράν και της ίδιας χώρας του. Θα κληθεί να επιλέξει στρατόπεδο κάποια στιγμή. Γιατί τώρα φαίνεται ότι του βγήκε. Έγινε μόνο μία πυραυλική επίθεση. Δεν χρειάστηκε η Κύρια να συμμετέχει με στρατιωτικά ή άλλα μέσα. Την ίδια ώρα δεν χτυπήθηκαν ρωσικοί στόχοι. Και τέλος, καλό, όλα καλά. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον στα Ακούστε, μάτια μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό η τουρκική πολιτική, εξωτερική πολιτική, όπου προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο βάρκες, να το πούμε έτσι λαϊκά, δηλαδή Δύση, Αμερική και Ρωσία, είναι καταρχήν πολύ επικίνδυνη. Για τον ίδιο, για την ίδια την Τουρκία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κάνει και σαν παζάρι προκειμένου να πάρει όσο περισσότερα ανταλλάγματα μπορεί και από τους δύο. Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος, μπορεί να του βγει αυτό το παζάρι, δεν το γνωρίζει κανείς, δηλαδή να πάρει όντως περισσότερα ανταλλάγματα ή να ρημουλκηθεί πάλι πλήρως στο δυτικό στρατόπεδο και αν γίνει αυτό. Φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρχουν και επιπτώσεις εις βάρος της Ελλάδος, δηλαδή προκειμένου η Δύση και το ΝΑΤΟ να ρημουλκίσει την Τουρκία πάλι στο δυτικό στρατόπεδο πλήρως και να κόψει τις σχέσεις που έχει αναπτύξει τελευταία με τη Ρωσία, μπορεί να της δοθεί κάποιο αντάλλαγμα που θα είναι εις βάρος της Ελλάδος. Και υπάρχει αυτό ο κίνδυνος. Λοιπόν, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό. Ποια θα ήταν η επίπτωση λοιπόν στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, η επίπτωση από αυτό που γίνεται στη Συρία με την κλιμάκωση της έντασης και με τις επιθέσεις. Είναι ότι είναι πολύ πιθανόν να οξυνθεί το θέμα του μεταναστευτικού. Δηλαδή να έχουμε αυξημένες ροές, ήδη έχουμε πάρα πολύ αυξημένες ροές, ήδη η Τουρκία από τις αρχές του έτους έχει ξεκινήσει και στέλνει περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες. Και να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια στον ορχιστρωμένο στρατιωτικό και η Τουρκία από πλευρά τη, έτσι δεν είναι? Να βάλει εκείνη το χεράκι τη, στο σαφώς να θα το βάλει γίνουν το χεράκι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για την Ελλάδα, προκειμένου να. Σαφώς, αλλά όσο επιδεινώνεται και δεν επιλύεται η κατάσταση στη Συρία, τόσο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος δια του μεταναστευτικού να πληγούν τα συμφέροντα της Ελλάδος. Mm-hmm. Βέβαια, δυστυχώς, για να πούμε τα πράγματα ρεαλιστικά, γιατί είμαι της ρεαλιστικής σχολής, τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα στη Συρία και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει επιληθεί η κρίση. Γιατί τα συμφέροντα είναι τεράστια, είναι συγκρουόμενα μεταξύ Δύσης και Ρωσίας κατά κύριο λόγο και δεν υπάρχει η δύσμηρη αυτή χώρα. Δεν μπορεί να βρει κάποια άλλη μία πολύ φράση. Λοιπόν, η ελληνική φιλοσοφία έχει μάθει όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο τον κόσμο, ότι άμα έχεις το γνώθεις αυτόν, άμα ξέρεις τον εαυτό σου και στηρίζεις τον εαυτό σου, τότε είσαι πάρα πολύ καλός και ανοιχτός προς τον άλλον, στο διαφορετικό. Για να μπορούμε λοιπόν να είμαστε ικανοί να φτιάξουμε τις συνθήκες της συνεργασίας και της βοήθειας από τους άλλους, πρέπει εμείς ήδη να μάθουμε να βοηθάμε τον εαυτό μας. Άρα, τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην έχουμε ψευδεστήσεις με τους Τούρκους, να ξέρουμε ότι απέναντί μας έχουμε Ανατολίτες οι οποίοι δεν έχουν ηθικές αρχές όπως θα έλεγε ο Καντ, παρά όλα είναι παζάρι. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα πιο απίθανα παζάρια, χωρίς να χάσουμε τις ηθικές αρχές, ναι. Και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε την άμυνά μας. Για να μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και να πούν οι φίλοι μας ότι αφού βοηθάτε κι εσείς, στην Αθηνά και χείρα γίνει. Βοηθάμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε όλα από το θείο από την Αμερική. Πρέπει κάποια στιγμή να φτιάξουμε και εμείς έναν ισχυρό χαρακτήρα, μια ισχυρή προσωπικότητα σαν λαός, σαν έθνος, σαν κράτος. Mm-hmm. Σε αμυντικό επίπεδο. Και σε αμυντικό επίπεδο. Και σε αμυντικό επίπεδο, βεβαίως. Την ίδια ώρα που η Τουρκία κιόλας παίρνει τα ενία ό,τι αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τη μορφή drones, μπορεί να απογειώνεται ένα τέτοιο. Δεν θα μπούμε σε ανταγωνισμό τρελό. Και εμείς, ναι, γιατί αλλά αυτό είναι ένα γεγονός. Και την ίδια ώρα εμείς απογειώνουμε Μιράζ και F-16 με επανδρωμένα και είδαμε τα αποτελέσματα. Χρειάζεται ανανέωση του στόλου. Με τον άτυχο μηναγό. Χρειάζεται εξυγχρονισμός. Βέβαια με τη χρήματα είναι το ζήτημα. Έτσι, μπορεί σε να αυτή γίνει εξυγχρονισμός, λέει η στρατιωτική κυρία Ράντου, ότι μπορεί να γίνει εξυγχρονισμός χωρίς να αγοράσει νέα εργαλεία. Μάλιστα. Λοιπόν. Επί του ίδιου παλιού να γίνει εξυγχρονισμός. Έτσι λοιπόν, λένε κάποιοι στρατιωτικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά είναι μακρά αυτή η συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση και επιφυλάσσομαι ότι θα σας φιλοξενήσω σε κάποια άλλη εκπομπή για να δούμε και αυτά τα θέματα πιο αναλυτικά. Να ευχαριστήσω θερμά και τον Δημοσθένη Δαβέτα και τον κύριο Ανδρέα Μπανούτσο που ήταν εδώ μαζί μου για να σχολιάσουμε τις διεθνείς εξελίξεις. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
καλέσουμε, κυρίες και κύριοι, για να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης και την Ειρήνη Γεωργιλέα για να μας μεταφέρει μια είδηση τελευταίας στιγμής και αφορά δήλωση του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, ναι, του Μπιναλί Γιλντιρίμιρίνη, ο οποίος δήλωσε ότι κατέβασε τουρκική ακτοφυλακή ελληνική σημαία από ελληνική βραχονισίδα. Αυτό δήλωσε και μάλιστα επεσήμανε ο κύριος Γιλντιρίμ πως η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο. Όλα αυτά τα αναφέρει η τουρκική Χουριέτ και λέει χαρακτηριστικά πως ο κύριος Γιλντιρίμ είναι ενήμερος για τις ενέργειες που πραγματοποιεί η Ελλάδα, η οποία προκαλεί την αύξηση της έντασης από καιρού εις καιρό στο Αιγαίο. Και οι αυξήσεις αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Γιλντιρίμ ότι είχαν ενέργεια που μοιάζει με αυτή των ημείων. Σύμφωνα με όσα λέει ο κύριος Γιλντιρίμ, βρέθηκε, είχε τοποθετηθεί ελληνική σημαία σε ακατοίκητο έδαφος και η τουρκική ακτοφυλακή παρενέβη και με τις κατάλληλες ενέργειες αφαίρεσε την σημαία, την ελληνική σημαία από το συγκεκριμένο νησί. Πρόκειται για, αναφέρθηκε ο κύριος Γιλντιρίμ, σε δύο βραχονισίδες που βρίσκονται ανατολικά από το Φαρμακονήσι. Μας λέει πότε ακριβώς συνέβη κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι είναι υπάρχει fake news, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι όμως. Γνωρίζουμε περαιτέρω πληροφορίες, έχουμε την απάντηση ενδεχομένως της Αθήνας για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, αυτά λοιπόν προς ώρας. Μένει να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις σε σχέση με τις νεότερες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε θερμά την Ειρήνη Γεωργιλέα. Και πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα και να δούμε λίγο τα του οικονομικού πεδίου, αφού πρώτα καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον οικονομολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκράβα. Γεια σας, κύριε Γκράβα, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λίγο να δούμε όσα είναι σε πλήρη εξέλιξη στο οικονομικό πεδίο, γιατί φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Γκράβα, καταρτίζει ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Είναι μια επιταγή των θεσμών το συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Πρέπει να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο όπως φαίνεται πάει πακέτο με τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους, εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα προαπαιτούμενο για πάρα πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας? Κοιτάξτε, το κλειδί είναι αυτό που είπατε. Οι θεσμοί θέλουν να έχει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία την ιδιοκτησία του προγράμματος, κάτι το οποίο ήταν η αχίλλειος πτέρνα όλων των μνημονίων μέχρι τώρα. Από την άλλη μεριά, ναι μεν θέλει η κυβέρνηση να έχει την ιδιοκτησία και παρουσιάζει ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο είναι σε πολλά σημεία όριστο μέχρι τώρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό και να υιοθετείται από τους θεσμούς, υπό την έννοια ότι θέλουν σαφείς βεβαιώσεις ότι δεν θα πάρθουν πίσω τα συμπεφωνημένα και όσα εκκρεμούν και δεν έχουν ακόμα γίνει. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Κατά την άποψή μου, κυρία Ράντου, το σημαντικό ήταν το ραντεβού, αν και δεν βγήκε καμιά είδηση. Ωστόσο, στη συνάντηση του Υπουργού, του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, με τον νέο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόλτς, είδαμε τη δήλωση από πηγές του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών ότι πρώτα θα ολοκληρωθεί το τρίτο πρόγραμμα, αυτό συμβαίνει την 20η Αυγούστου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και μετά θα συζητηθεί το χρέος. Η πραγματικότητα βεβαίως, παρακαλώ. Πάντως έχει σημασία να δούμε λίγο τα του αναπτυξιακού σχέδιου, γιατί την ίδια ώρα που επισημαίνετε και εσείς ότι οι θεσμοί θέλουν ένα πρόγραμμα ελληνικής ιδιοκτησίας, την ίδια ώρα διατυπώνουν και ενστάσεις για το πρόγραμμα το οποίο τους δείχνουμε. Ένα προσχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας κάτι και την ίδια ώρα να έχουν λόγο για το περιεχόμενο του αναπτυξιακού σχεδίου? Αυτό ακριβώς σας είπα. Δεν είναι λίγο αμφιλεγόμενο αυτό? Ναι, φαίνεται αμφιλεγόμενο, καθώς όταν σου λένε φέρε ένα πρόγραμμα δικής σου ιδιοκτησίας, λες ότι θα γράψω εγώ στο χαρτί αυτά τα οποία πιστεύω για μετά τον Αύγουστο που θα έχει φύγει η χώρα από το μνημόνιο, όμως βάλτε σαν σημείωση ότι θα είναι σκληρή η εποπτεία των θεσμών. Επομένως, τελικά δεν υπάρχει αντίφαση για τον εξής λόγο. Ναι. Επειδή ακριβώς θα είναι υπό αυστηρή εποπτεία και στη μετά το τρίτο μνημόνιο εποχή ελληνική οικονομία, προφανώς, κυρία Ράντου, και δεν πρέπει να παίζουμε με τις λέξεις, αλλά να αναμένουμε ότι το ελληνικής ιδιοκτησίας πρόγραμμα θα έχει τη σφραγίδα των θεσμών. Θα υπάρχουν δηλαδή προτάσεις από εμάς, θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς και όπως σας είπα, ρητά και κατηγορηματικά θα πρέπει να γραφτεί ότι δεν θα πάρθουν πίσω όλες οι ανηλυμένες δεσμεύσεις. Επίσης, θεωρείστε δεδομένο δυστυχώς ότι δεν θα συμπεριληφθούν
ακολουθούν τα αντίμετρα, δηλαδή φαίνεται ότι έχουν βγει από το πλάνο αποδοχής των θεσμών τα περίφημα αντίμετρα τα οποία θα διορθώσουν τα μέτρα τα οποία έχουν προγραμματιστεί για το 2019 και το 2020. Όχι, θα γίνει κάτι τέτοιο. Ορίστε. Έτσι δεν είναι. Η κυβέρνηση επιμένει και αντιτείνει ότι αυτό θα τεθεί ναι, σε εφαρμογή. Η κυβέρνηση μπορεί να επιμένει. Σημασία έχει να δούμε στο τέλος της ημέρας ποιος θα είναι ο κοινός τόπος της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Άρα λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή και ξαναπηγαίνοντας στην ρίση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Το πλάνο είναι, ασχέτως αν υπάρχουν συζητήσεις, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε στις 20 με 22 του μηνός τώρα, μεθαύριο, την νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου εκεί προφανώς και θα ανοιχνευθούν οι προσδοκίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά το αν τελικά θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, καθώς να θυμίσουμε ότι βρίσκεται ακόμα σε ένα... Ακόμα μένει ανοιχτό αυτό. Ακριβώς, και είμαστε σε ένα stand-by agreement για το αν θα βάλει χρήματα τα οποία θα είναι μέχρι του ποσού των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ λίγα σε σχέση με τα προηγούμενα και σχέση με αυτά τα οποία αποπληρώνεται, και φυσικά ελάχιστα σε σχέση με το συνολικό βάρος του χρέους. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Το πρώτο είναι, η Γερμανία δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί αν δεν κλείσει το πρόγραμμα για να πει ποιες θα είναι οι διευθετήσεις για το χρέος. Κρατήστε ότι έχει δεχθεί η Γερμανία, έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί της, ότι πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω επιμηκύνσεις σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Το ταμείο όμως είναι πολύ πιο απαιτητικό για να φύγει το βάρος του χρέους. Κρατήστε επίσης ότι το χρέος μας είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ βαρύ για να μην υπάρχει ελάφρυνση. Άρα όλα αυτά θα δρομολογηθούν, αλλά θα ανακοινωθούν πρώτα αφού τελειώσουμε τη δουλειά μας, που είναι η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος. Κάτι αρνητικό. Πολλά πράγματα όμως από το τέταρτο πρόγραμμα, τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης, εννοείται. Είναι κάποια πράγματα τα οποία η ελληνική πλευρά θέλει να μεταθέσει για μετά το πέρας του προγράμματος. Και αναρωτιέμαι αν αυτό συνάδει έτσι και με την πρόθεση της κυβέρνησης να τελειώσουν όλο τον Αύγουστο, ή ενδεχομένως να υπάρξει μια εμπλοκή, δεδομένου ότι θέλει από πλευράς η κυβέρνηση να γλιτώσει εντός εισαγωγικών το πολιτικό κόστος από κάποια μέτρα λιτότητας που ενδεχομένως να έρθουν. Πρώτον, πυλών είναι μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά, πώς θα ισορροπηθεί η κατάσταση αν οι δανειστές μας μετεπιτάσσεως θέτουν ζήτημα ολοκλήρωση των προαπαιτουμένων πριν ανοίξει ο φάκελος ελληνικού χρέου. Δυστυχώς όλα αυτά τα οποία περιγράφεται εγκυμονούν πράγματι τον κίνδυνο να έχουμε, αν όχι εκτροχιασμό, τουλάχιστον κάποια διελκυστίνδα, κάποια κόντρα πέραν της κλασικής μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των προαπαιτουμένων της τέταρτης αξιολόγησης. Αυτό που είπατε, το είπε ο ίδιος ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Άρα λοιπόν, σας θυμίζω, την περασμένη εβδομάδα μας είπε ότι ό,τι ουρές υπάρχουν, οι οποίες ουρές προφανώς, όπως το ερμηνεύσατε πάρα πολύ σωστά, οφείλονται στο ότι θέλει να φύγει το πολιτικό κόστος από την κυβέρνηση στην τέταρτη αξιολόγηση των μέτρων, τα οποία συνεχίζουν και είναι επώδυνα για τον κόσμο, και καθώς έχουμε και άλλες περαιτέρω μειώσεις, οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Γι' αυτό σας είπα, οι θεσμοί θέλουν σίγουρα να δεσμευτούμε ότι θα τις κάνουμε. Για να μην πω ότι το Ταμείο θα επιμείνει για το 2019 να έρθουν μπροστά τα μέτρα, και αυτό που το κρατά. Έχετε η ελληνική κυβέρνηση και το ξεκαθαρίζει σε πάρα πολύ έντονου τόνου ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Γιατί την ίδια ώρα, όπως προείπαμε, θέλει και η κυβέρνηση με πάρα πολύ έτσι μεγάλη φιδό να επισπευθεί και το ζήτημα του ελληνικού χρέους, τη διευθέτησή του. Ακριβώς. Εδώ είναι ο μεγάλος κόπελος, κυρία Ράντου. Προσέξτε, η κυβέρνηση τι λέει. Αφήνω ουρές από την τέταρτη αξιολόγηση. Ναι. Τις προσθέτω στο δικό μου, που υποτίθεται οικειοποιούμε, αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο εμπεριέχει και αντίμετρα ώστε να είναι ένα αντιστάθμισμα για τις ουρές και να γλιτώσω το πολιτικό κόστος, παρουσιάζοντας τα θετικά του αναπτυξιακού σχεδίου, τα οποία, να το πούμε χοντρά, υποτίθεται θα ισοφαρίσουν τα αρνητικά. Όμως αυτά σκοντάφτουν στο εξής. Δεν ολοκληρώνεται η τέταρτη αξιολόγηση και το πρόγραμμα αν επιμείνουν οι θεσμοί ότι έχουν μείνει ουρές. Αυτό είναι λοιπόν. Οι ουρές σε τι συνίστανται? Είναι θέματα που αφορούν ενδεχομένως ιδιωτικοποιήσεις και θέματα τα οποία ενδεχομένως δεν προκρίνει και τόσο. Το κύριο ζήτημα είναι τα ενεργειακά, τα οποία ήδη έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα και συνεχίζουν να σέρνονται. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπατε, ένα πιο επιθετικό πλάνο στο σκέλος των ιδιωτικοποιήσεων, που να θυμίσουμε διαχρονικά στα τρία μνημόνια είχαμε ακούσει κάτι στόχους για 40 και 50 δις, και είναι πενιχρά τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων, συν οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά, στα οποία φαίνεται η ελληνική κυβέρνηση να θέλει να εντάξει μια διάθεση για αύξηση του κατώτατου μισθού. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα του
υποκατώτατου μισθού που είναι από το 2012, σίγουρα όταν αμείβονται οι νέοι με 350 και 400 ευρώ, είναι αστείο να συζητάμε για βιωσιμότητα όχι του χρέους, αλλά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα πρέπει να γίνουν ενδεχομένως κάποιες ρυθμίσεις σε συμφωνία με τους θεσμούς, τουλάχιστον για τον υποκατώτατο, ο οποίος, σας θυμίζω, έχει ψηφιστεί από το 2012. Πάντως, ο κοινωνικός πυλώνας που θέλει έτσι να θέσει στο προσκήνιο και η κυβέρνηση στο αναπτυξιακό σχέδιο που καταρτίζει, φαίνεται ότι και εκεί συναντά τις αντιρρήσεις των θεσμών. Οι θεσμοί δεν είναι και τόσο έτσι θετικοί στο να δρομολογηθούν κάποια μέτρα που θα έχουν ως στόχο την ελάφρυνση των ευάλωτων ομάδων της ελληνικής κοινωνίας. Ναι, αυτά είναι ακόμα σε φάση συζητήσεως. Το ζήτημα είναι το εξής, κύριε Ράντου, στη μεγάλη εικόνα. Αν, επαναλαμβάνω, έρθει με ουρές και με ανησυχεί ιδιαίτερα ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών μίλησε ότι τεχνικά δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα μέχρι 20 Αυγούστου. Αυτό εμένα μου λέει ότι όποιος θέλει να το τραβήξει από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών των κρατών, βάλτε τη Γερμανία σαν πιο σκληρή, όπως έχουμε συνηθίσει, υποτίθεται, και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν λοιπόν πατήσει πάνω στο ότι δεν είσαι έτοιμος 20 Αυγούστου, δεν βγαίνεις από το πρόγραμμα, είναι δυνατόν να παρεκτραπεί η επόμενη συζήτηση τόσο για το χρέος όσο και για το αναπτυξιακό σχέδιο. Εσείς βλέπετε τη στάση Γερμανίας. Είχαμε και τη συνάντηση του κυρίου Τσακαλώτου με τον νέο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόλτς. Ήταν μια συνάντηση γνωριμίας. Παρά τα αυτά, βγήκε ένα πρώιμο έτσι συμπέρασμα, μια πρώτη ένδειξη για τις προθέσεις της Γερμανίας στο εξής, που φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο διαφοροποιημένες σε σχέση με τη γραμμή της Γερμανίας επί Σόιμπλε. Νομίζω δεν μας δημιουργεί καμία έκπληξη. Όποιος περίμενε ότι επειδή άλλαξε το πρόσωπο, του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, θα αλλάξει άρδιν η γερμανική πολιτική στο ελληνικό ζήτημα, έχει αγνοήσει τις μεταβολές, τις διεθνείς ισορροπίες των τελευταίων ετών, καθώς υπάρχουν πολύ κρίσιμα ζητήματα πλέον για τις μεγάλες δυνάμεις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές του πλανήτη να ασχοληθούν. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αποστηρωθεί το ελληνικό πρόβλημα για τη Γερμανία και ξέρει ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Άρα λοιπόν δεν περιμένει καμιά δραματική μεταστροφή, παρότι άλλαξε το πρόσωπο. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι στην οικονομική ιστορία πολλές φορές έχουν αλλάξει ισορροπίες απλώς και μόνο επειδή άλλαξαν τα πρόσωπα. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση είναι αστείο να περιμένουμε ότι η Γερμανία θα αλλάξει δραματικά στάση, όπως είναι αστείο να περιμένουμε ότι το Βερολίνο ενδεχομένως θα διαπραγματευτεί και θα βάλει στην ίδια πλάστιγγα το ελληνικό ζήτημα του Τρίτου Μνημονίου, ενδεχομένως με την ονοματολογία του Σκοπιανού ή με κάποια εθνικά θέματα. Θέλω να πω ότι έχει συνέχεια η γερμανική πολιτική. Η στάση της είναι δεδομένη. Θα δείτε ότι πάλι η μεγάλη διελκυστίνητα θα είναι στο πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όμως το ότι εμείς δεν θα έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα είναι ανησυχητικό για τη συνέχεια. Mm-hmm. Πάντως, η διαθέτηση του χρέους είναι ένα θέμα που έτσι δημιουργεί τεράστιο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι έχει έτσι διαρρεύσει και αυτό το γαλλικό σχέδιο περί σύνδεσης του με τους ρυθμούς ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Και όπως όλα δείχνουν, αν πράγματι δρομολογηθούν τα μέτρα λιτότητας τα οποία έχουν προνομοθετηθεί, η μείωση των συντάξεων, η μείωση του φορολόγητου, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι και τόσο εφικτό το να πιάσουμε υψηλούς στόχους ανάπτυξης. Άρα, μήπως είναι πρώτον πυλών πράγματι η διαθέτηση του χρέους και το βλέπει η Γερμανία και ως εκ τούτου τσινάει, για να το πω και πιο λαϊκά, γιατί ξέρει ότι δεν θα πιάσουμε τους στόχους της ελληνικής ανάπτυξης, ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οπότε αυτό, αν μη τι άλλο, μας θέτει πρώτον πυλών για μέτρα, μέτρα τα οποία θα πρέπει να παρέμβουν στο ελληνικό χρέος. Έχει πολλά ερωτηματικά η γαλλική πρόταση για το χρέος ό,τι αφορά την γερμανική τοποθέτηση, καθώς υπάρχει στον ορίζοντα η παράμετρος της στασιμότητας ή, εν πάση περιπτώσει, μικρής ανάπτυξης κατά την άποψή μου για τα προσεχή τουλάχιστον 3 χρόνια. Βλέπετε στο παρελθόν, πέρυσι και πρόπερσι, ξεκινάμε από ρυθμούς ανάπτυξης στόχους 2,7% και καταλήγουμε στο 1,3%. Ναι. Δυστυχώς, τα σκέλη τα οποία μπορούν να προσδώσουν μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης είναι υποτονικά, είναι ανεμικά. Αυτό θα συνεχιστεί λόγω της μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος και της υπερφορολόγησης. Άρα λοιπόν θα μείνει μόνο ο τουρισμός, ο οποίος εγκυμονεί τον κίνδυνο αλλαγής γεωπολιτικών ισορροπιών ή κάποιου επεισοδίου ή όξυνσης των εθνικών εντάσεων. Και θα μας μείνει και ο πυλώνας των εξαγωγών, ο οποίος δεν φαίνεται να μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος. Άρα μιλάμε για υποτονική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το σχέδιο, αν είναι κάτω από 2,8%, να μην υπάρχει ελάφρυνση, θα είναι κάτω από 2,8% και άρα δεν θα υπάρχει ελάφρυνση. Άρα θα
σίγουρος από τη Γερμανία, βλέποντας ότι μάλλον δεν θα πιάσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Γι' αυτό είναι και λίγο έτσι σκεπτική στη πιο γρήγορη δρομολόγηση. Εδώ θα σας πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι σκεπτικό για την ανάπτυξη. Η μεγάλη διαφορά στις προβλέψεις μεταξύ Ευρωπαίων και Ταμείου είναι ότι το Ταμείο γνωρίζει πολύ καλά ότι δυνητικά έχει πέσει η δυνατότητα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, γι' αυτό και ζητάει από τους Ευρωπαίους πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση στο χρέος ώστε να γίνει βιώσιμο. Οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να πάνε στα κοινοβούλια και να πάρουν δεσμεύσεις για πολύ μεγάλη ελάφρυνση του χρέους, ειδικά για την Ελλάδα. Εκεί υπάρχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Να σας προσθέσω κάτι ανησυχητικό, ότι η πτέρυγα των χριστιανοκοινωνιστών στο σύνδεσμο CDU, CSU, που είναι στον μεγάλο συνασπισμό με τη Γερμανία με τους σοσιαλδημοκράτες, αρχίζει και παίρνει ακόμα πιο ακραίες, να τις ονομάσουμε, θέσεις στο ελληνικό ζήτημα. Γιατί έχει από κάτω το AfD, έχει ευρωεκλογές σε λιγότερο από ένα χρόνο και άρα οι ισορροπίες βαίνουν επί το δυσμενέστερο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ζυγιστούν. Αυτό το οποίο εμάς μας μένει, δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στη διελκυστίνδα Γερμανίας Ταμείου ή Ευρωπαίων Ταμείου. Όμως αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί σας είπα, αν τα πράγματα εκτροχιαστούν και υπάρχει η δικαιολογία για τον κακό της υπόθεσης να φωτογραφίσει την Ελλάδα ότι έχει αφήσει ανεκτέλεστο το πρόγραμμα, μπορεί να πάμε σε άσχημες καταστάσεις. Και για να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Γκράβα, θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είναι εφικτή η καθαρή έξοδος στις αγορές, μιας και είχε αποτελέσει αυτό στόχο της ελληνικής κυβέρνησης σε ξεκάθαρους τόνους, καθώς απορρίπτει σε κάθε περίπτωση την προληπτική γραμμή στήριξης. Δεν υπάρχει καθαρή έξοδος, το γνωρίζει και η κυβέρνηση, απλώς το αναφέρει όσο μπορεί για να συντηρήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο και για επικοινωνιακούς λόγους. Δεν προφανώς, θα γίνει, λέτε δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει καθαρή έξοδος. Η επιτήρηση θα είναι μόνιμη, αυστηρή και θα αντιμετωπίζει τη χώρα μας δυστυχώς ως την ειδική περίπτωση της Ευρωζώνης και άρα. Πέρα από το καθεστώς εποπτείας, που σίγουρα αυτό συνοδεύει κάθε πέρας προγράμματος για μια χώρα η οποία συνεχίζει να χρωστά, η καθαρή έξοδος στις αγορές είναι εφικτή ακόμα και αν δείχνει ότι υπάρχει μια τάση αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία, οι επενδυτές αρχίζουν να τη στηρίζουν, να εμπνέει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία η ελληνική πλευρά και η ελληνική οικονομία, είναι εφικτό να βγούμε ή χρειαζόμαστε ένα προθάλαμο στήριξης, αυτό που ονομάζουμε προληπτική γραμμή στήριξης. Θα σας απαντήσω χωρίς να υπεκφύγω καθόλου. Μπορεί όλοι να θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να βγούμε στις αγορές ελεύθερα και με την αναγκαστική εποπτεία μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Όταν όμως οι αγορές βλέπουν ότι είσαι χρόνια διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου και εσύ επειδή είσαι αισιόδοξος λες στις αγορές ότι σε 3 μήνες θα κατέβω στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θα βγω και πρώτος και θα πάρω και μετάλλιο, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να συνάδει η εικόνα σου, η πραγματική, η ρεαλιστική, με αυτό το οποίο υπόσχεσαι. Γνωρίζετε επίσης ότι η εμπιστοσύνη αργεί να χτιστεί, χρειάζεται πολλούς μήνες αν όχι χρόνια και γκρεμίζεται μέσα σε εβδομάδες. Προσθέτω στην εξίωση εξωγενείς παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με την κόπωση και την αβελτηρία της ελληνικής οικονομίας και είναι επί παραδείγματι η αλλαγή του τοπίου στις αγορές. Άρα λοιπόν, πού καταλήγω, τα επιτόκια στις αγορές ανεβαίνουν και θα τα δείτε, το QE σταματάει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα σταματήσει την ποσοτική χαλάρωση κατά πάσα πιθανότητα φέτος. Άρα λοιπόν από του χρόνου αρχίζει το κόστος του χρήματος στην ευρωπαϊκή οικονομία, στην Ευρωζώνη, να ανεβαίνει. Μέσα σε αυτές τις παραμέτρους ρίσκου αυξάνεται ο κίνδυνος και κατά την άποψή μου πρέπει να μην υπάρχει κόμπλεξ της κυβέρνησης απέναντι στην πολιτική γραμμή. Και δεύτερον, θα σας πω, δημιουργεί μια ανησυχία στους επενδυτές και στις αγορές. Ακριβώς επειδή δεν είμαστε ούτε καν έτοιμοι να βγούμε αυτοδύναμα από τα προγράμματα. Επειδή η οικονομία είναι ψυχολογία, η οικονομία έχει να κάνει με το κλίμα το οποίο εκπέμπει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Αν πούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να βγούμε ξεκάθαρα στις αγορές, μήπως δημιουργήσουμε με τη σειρά μας ανησυχία στις αγορές. Εγώ θα σας πω ακριβώς το αντίθετο. Θα σας πω ακριβώς, το αντιλαμβάνομαι ότι είναι προβοκατόρικο. Και να κλείσουμε με αυτό. Και θα σας πω ακριβώς το αντίθετο. Η προληπτική πιστωτική γραμμή διασφαλίζει, φυσικά με κάποιο πρόγραμμα που θα έρθει μαζί, ότι θα προχωρήσουμε χωρίς
κίνδυνο και ατυχήματα μέχρι το 2020, όπου ο πολιτικός χάρτης είναι ναρκοθετημένος, καθώς έχουμε την προεδρική εκλογή. Μέχρι τότε, μέχρι το φθινόπωρο του 19, έχουμε βουλευτικές εκλογές. Θυμίζω ότι ο εκλογικός νόμος προβλέπει τις δεύτερες εκλογές με απλή αναλογική. Ο πολιτικός και οικονομικός χάρτης είναι ναρκοθετημένος εν πολλής ως το 20. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριληφθεί η σκέψη ταυτόχρονα με το χτίσιμο ενός μαξιλαριού ρευστότητος, συμπληρωματικά μιας πολιτικής γραμμής. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Γκράβα, σας ευχαριστούμε θερμά για την εντελεχή σας ανάλυση μέσα σε σύντομο χρόνο. Όμως, αυτό είναι το βασικό, γιατί είσαστε λακωνικός σε κάθε περίπτωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε και πάλι με την αίθουσα σύνταξης για να δούμε τον τελευταίο παλμό των αγορών, του ελληνικού χρηματιστηρίου αλλά και των ευρωπαϊκών. Γεια σου και πάλι, Ειρήνη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο σήμερα κινείται ανωδικά και η όθηση έρχεται ηρώ από τον τραπεζικό κλάδο. Μάλιστα, πριν από λίγο ο τραπεζικός κλάδος άγγιζε το 7%. Είχε μια ανωδική πορεία αυτής της τάξης. Τώρα βρίσκεται στο 6,24% και έχουμε αυτή την άνοδο, καθώς προεξοφλείται πώς θα περάσουν οι τράπεζες τα stress test, τα αποτελέσματα των οποίων θα τα γνωρίζουμε αρχές του επόμενου μήνα, αρχές Μαΐου. Τώρα βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στα 44 εκατομμύρια το τζίρο και στις 823 μονάδες στο γενικό δίκτυο. Να ρίξουμε όμως μια ματιά και στις ευρωπαϊκές αγορές, διότι εδώ οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε όλες τις εξελίξεις γύρω από την Ρωσία και γενικά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αργότερα το απόγευμα θα έχουμε την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων από την Αμερική προς τη Ρωσία και με τη Ρωσία φυσικά να απειλεί για αντίπεινα. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά όμως πιο αναλυτικά στις ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση αυτή τη στιγμή βλέπουμε στον δείκτη του Λονδίνου 0,44% και στον γαλλικό δείκτη 0,03%. Αντίθετα, ανωδικά κινείται αυτή τη στιγμή ο γερμανικός δείκτης 0,03%, ο δείκτης του Μιλάνου 0,15% και αμετάβλητος παραμένει αυτή τη στιγμή ο δείκτης της Ισπανίας. Mm-hmm. Τώρα, νωρίτερα στις ασιατικές αγορές και εδώ είχαμε μεικτά πρόσημα. Ανωδικά έκλεισε μόνο ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei, ενώ αντίθετα οι κινέζικες αγορές έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%, και αυτό διότι και εδώ οι αναλυτές έχουν το νου τους σε όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις και αυτές οι εξελίξεις είναι που επιβάρυναν και τις κινέζικες αγορές. Και τέλος, να ρίξουμε και μια ματιά στα futures, στη Wall Street, να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κέρδη και στους τρεις δείκτες. Ήρω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την Ειρήνη Γεωργιλέα. Να ευχαριστούμε θερμά και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθούσατε μέχρι αυτήν την ώρα. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.